Καλησπέρα στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα ξανά στα ραδιόφωνά σας λίγο μετά τις 9, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Μέχρι τις 11 η ώρα τουλάχιστον θα σας κρατήσουμε. Θέλω να πιστεύω καλή συντροφιά. Θα σας κρατήσουμε. Θα σας κρατήσω. Φυσικά θα έχουμε και τον ρεπορτάζ από ΠΑΟ και Άρη με Στέλιο Παπαντονίου και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τον ψάχνω, δεν τον βρίσκω βασικά, να μιλώ ψέματα. Θα τον βρω όμως, θα τον ξετρυπώσω. Από φωνή, καλά πάμε, έτσι. Λοιπόν, στην άλλη άκρη, όχι, είπα δεν θα το πω και πάλι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στο τηλέφωνο όμως έχουμε τον Στέλιο Παπαντονίου από το ΠΑΟΚ Day. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Ζάχο. Τι λέει, τι κάνουμε. Κάτσε να ξαναβάλω τον πήγαλι. Να ξαναβάλω τον. Ναι, είναι ωραίο τραγουδάκι αυτό. Ναι. Είναι ξεσηκωματικό, έτσι τα λέω αυτά. Είναι ξεσηκωματικότατο τραγούδι. Βέβαια έχει μία εισαγωγή 43 δευτερολεπτών. Δηλαδή από εκεί έμπαινε το τραγούδι σαν DJ, δεν μπαίνει από εδώ, δηλαδή άκου την εισαγωγή. Δεν πειράζει, έχει λίγο έτσι αμανέ, λίγο ανατολίτικο. Έχει άλλα 13 δευτερόλεπτα, φυσικά δεν θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, Στέλιο... Ωραία εισαγωγή έχει. Ο Μπίγαλης στα νιάτα του ήταν, ναι, νομίζω αυτός έγραφε και όλα στα τραγούδια, κάτσε να δω. Δώσε μου. Τώρα δεν ξέρω αν έγραφε ο Μπίγαλης τραγούδια, δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια. Ό,τι και να σου πω ψέματα θα σου πω. Τι να δεις τώρα, λέει writers, πάνε μετά και στα αγγλικά. Ξένο τραγούδι είναι. Ας μας πει το ακροατήριο του Λίμπερο το λες. Τι γίνεται. Ας ψαχτούνε λίγο. Είναι το θυμάμαι το... τη χρονολογία, την θυμάμαι. Είναι το 1991 το τραγούδι, το θυμάμαι πολύ καλά. Είχε κάνει πανικό αυτό το κομμάτι, δηλαδή στα όλα, ειδικά τα καλοκαιρινά, έτσι όπως καλή ώρα τώρα, τα beach bar ή τα μπαράκια ή τα κλαμπάκια, γινόταν πανικός με αυτό. Το 1991 βέβαια, 29 χρόνια πέρασαν, είναι απίστευτο, φίλε. Τέλος πάντων. Προσφέρεται αυτό το τραγούδι για μπαράκια, beach bar και δεν συμμαζεύεται. Ακόμα και τώρα παίζει σε μερικά μαγαζιά. Αυτό θα έλεγα τώρα, εγώ αν έπαιζα μουσική θα το βάζα συνέχεια, ακόμη και τώρα, έτσι, αν έπαιζα μουσική σε κάποιο. Είναι διαχρονικό τραγούδι, είναι ωραίο τραγούδι. Φυσικά να παίζει και όλα και είναι καλή επιλογή γενικότερα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, Στέλιο, καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά, είσαι εδώ. Έτσι. Και θα σε έχουμε και στο στούντιο. Έστω και τηλεφωνικά. Ναι, έστω και τηλεφωνικά. Θα σε έχουμε και στο στούντιο τις επόμενες μέρες. Όποτε μπορείς, βέβαια, είπαμε πρώτα είναι. Επιστρέφω αύριο. Οπότε, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Και αύριο, άμα θέλεις, ανοιχτή πρόσκληση εδώ πέρα. Λοιπόν, άρα. Να ξεκινήσουμε, θα πω μετά τους βασικούς υποστηρικτές, να ξεκινήσουμε λίγο με το ρεπορτάζ της ομάδας σου, του ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα από το απόγευμα είχα μια δουλειά, δεν ξέρω ότι για τον Άρη τώρα είδα ότι υπέγραψε ο Μπερτόλιο, για να μην λέω ψέματα. Θα βγάλω όμως και τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον ψάχνω, να τον ξετρυπώσω. Δεν ξέρω αν είναι με καμία με την κοπελιά του τίποτα, δεν θα τον ξετρυπώσω αν είναι με την κοπελιά του. Τέλος πάντων. Αν είναι με την κοπελιά, δύσκολα, είναι, ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρώτη φορά, ας πούμε, τον παίρνω δύο φορές και δεν έχει απαντήσει. Είναι και το παιχνίδι, βλέπω σε λίγη ώρα. Ναι, σε λίγη ώρα. Τι ώρα είναι, 9 και 4 πάει. Το πρώτο προημιτελικό του Champions League μεταξύ τη Αταλάντα και τη Paris Saint-Germain. Πιστεύω θα είναι καλό παιχνιδάκι αυτό. Στις 10 έχει η ώρα. Έχει potential. Ναι. Θα είναι καλό μάτι. Τη Μπέργαμο Αταλάντα. Λοιπόν, άρα πάμε λίγο κατευθείαν στα του ΠΑΟΚ να μας δώσεις ρεπορτάζ, παραλυπόμενα, κουσκούς, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ομάδα σου σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, οτιδήποτε άλλο θεωρήσει. Ότι είναι έτσι ικανό να υποθεί και να σχολιαστεί στον αέρα. Σε ακούμε, Στέλιο. Ναι, εντάξει, ουσιαστικά εδώ και λίγες μέρες από την Δευτέρα ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, όπου ήταν μια εβδομάδα στην Πορταριά, έδωσε δύο φιλικά προετοιμασίες με Ατρόμητο και Βόλο. Και ουσιαστικά συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη του αγώνα που θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην τουρκική Μπεσίκτας, σε έναν αγώνα knockout. Από εκεί και πέρα, σήμερα ενημέρωση είπα ΠΑΟΚ πως ο αρχηγός της Δυναμό Τυφλίδας, ο Νινούα, είναι αμυντικός μέσος και έχει συμφωνήσει σε όλο με τον δικέφαλο του Βορρά και αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, προκειμένου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Είναι μια μεταγραφική κίνηση που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, το ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή στην μεσαία γραμμή. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές πως η ομάδα και την περσινή χρονιά πονούσε στα αμυντικά χαφ και όλες και οι τραυματισμοί και οι απώλειες που είχε κατά την διάρκεια με αυτό που έγινε με τον Μίσιτς.
με τον Αγκούστο που είχε πρόβλημα. Ήταν μια θέση όπου ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν ποδοσφαιριστές. Απέκτησε τον Στέφαν Σβάπ από την Rapid Viennese και αποκτά τώρα και τον Νινούα, ένας νεαρός μέσος, και είναι ουσιαστικά μια επένδυση για το μέλλον, που ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ αυτό θέλει να κάνει, να αποκτά νέους και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές με την προοπτική να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται στην ομάδα και στην συνέχεια να τους πουλήσει, ουσιαστικά να κάνει κάτι που είχε κάνει και παλιότερα με τον Φρανκ Άρνεσεν, όποιος θυμάται τις μεταγραφικές κινήσεις που είχε κάνει τότε ο ΠΑΟΚ. Είχε αναδείξει αρκετούς ποδοσφαιριστές και είχε βγάλει αρκετά χρήματα, Όλσεν, Τσίμιροτ και πάει λέγοντας. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα βγήκε και ο MVP της περσινής σεζόν και αναδείχθηκε ο Μίσιτς. Νομίζω ότι ήταν μια ανάδειξη πολύ αναμενόμενη, καθώς ο Μίσιτς, όσο το διάστημα που αγωνίστηκε, πέρα από το γεγονός ότι ήταν η έκπληξη της σεζόν, γιατί κανένας δεν υπολόγισε στον Μίσιτς, γιατί και στην παρουσία του όσο ήταν ο Λουτσέσκου δεν τον είχε στην πρώτη γραμμή. Αναδείχθηκε, πρόσφερε πάρα πολλά και νομίζω ότι στα περισσότερα παιχνίδια πριν τον κορονοϊό ήταν ο άνθρωπος και ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ξελάσπωσε αρκετές φορές τον ΠΑΟΚ από δύσκολες στιγμές και από δύσκολα παιχνίδια, και με τα γκολ του και με τις ασίστ του και γενικότερα με την απόδοσή του, που ουσιαστικά ήταν πολύ κομβική για την γενικότερη πορεία του ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια της σεζόν. Τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τον Μίσιτς υπάρχουν δημοσιεύματα και πληροφορίες πως ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Sporting Λισαβόνας. Να πούμε πως ο Μίσιτς είχε έρθει δανεικός στον ΠΑΟΚ για 1,5 χρόνο από την Sporting Λισαβόνας. Ουσιαστικά ο δανεισμός του θα ολοκληρωνόταν, ο ΠΑΟΚ θα έμπαινε σε μια διαδικασία να τον αγοράσει, τη ρήτρα του ήταν στα 2 εκατομμύρια ευρώ, όμως το πρόβλημα υγείας, ο κορονοϊός και όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί έχουν αλλάξει λίγο τα οικονομικά δεδομένα και τα οικονομικά δεδομένα γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Όλων των ομάδων, έτσι. Ναι, του ΠΑΟΚ και της περίπτωσης του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, με τις δύο ομάδες και οι πληροφορίες να αναφέρουν να είναι πάρα πολύ κοντά προκειμένου να συμφωνήσουν με τον τρόπο και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να πληρώσει ο ΠΑΟΚ για να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε πως και ο ίδιος ο Μίσιτς θέλει να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, άλλωστε εδώ πέρα ουσιαστικά έκανε και το μεγάλο ξεπέταγμα, ουσιαστικά έδειξε και βρήκε τον πραγματικό του εαυτό αγωνιστικά, πέρα από αυτήν την άτυχη στιγμή με το πρόβλημα υγείας που προέκυψε στο τέλος της περσινής σεζόν. Τώρα από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται και βλέπει το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Όλα Φρέμπε είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Φερέιρα αναζητούν ποδοσφαιριστές για να ενισχύσουν την ομάδα για την νέα σεζόν. Νομίζω πως ό,τι κίνηση θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αν δεν γίνει κάποια, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε μια κίνηση, είτε μεταγραφή να πάρει κάποιον παίκτη ή να πουλήσει κάποιον παίκτη την επόμενη εβδομάδα. Γιατί όπως υποστηρίζουν στον ΠΑΟΚ, όσες κινήσεις γίνουν μέσα στο δεκαήμερο, στην τελευταία δεκαήμερο πριν τον αγώνα, το χαρακτηρίζουν ότι θα είναι ένα ποδοσφαιρικό ρίσκο. Θα είναι ποδοσφαιρικό ρίσκο να πάρουν κάποιον παίκτη 10 μέρες πριν τον αγώνα ή να πουλήσουν κάποιον άλλον 10 μέρες πριν το μεγάλο μάτς, το knockout μάτς με την Μπεσίκτας, που είναι ένα κομβική σημασίας μάτς, γιατί ακούγονται πάρα πολλά και για αρκετούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, για τον Ακπομ, για τον Γιαννούλη κτλ. Ειδικότερα για τον Γιαννούλη, ο οποίος στη συγκεκριμένη θέση που παίζει ουσιαστικά είναι αντικατάστατος, δεδομένου της απουσίας με τον Βιερίνια, που ο Βιερίνια αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, δεν έχει κάποιο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του δεν έχει κάποιο ποδοσφαιριστή να βάλει για να παίξει όλη την πτέρυγα. Πάντως, επειδή πραγματικά ήθελα να το πω και χθες αυτό, ήταν εδώ ο Θόδωρος χθες, θέλω να κάνω μια έτσι, μου αρέσουν αυτά, όχι ότι με πέφτει λόγος, αλλά θα κάνω μια κολομαντεψιά έτσι σχετικά με τον Βιερίνια. Πότε τελειώνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ?
Ουσιαστική προετοιμασία, ουσιαστική το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θεωρητικά έγινε στην Πορταριά μια εβδομάδα που ήταν εκεί. Τώρα ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει τις προπονήσεις στην Θεσσαλονίκη μέχρι το δεύτερο, μέχρι το πρώτο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Πρώτο παιχνίδι στις 25, έτσι, 25-26, 25. 25-9 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. 9, νομίζω, γιατί στην αρχή το είπα και χθες ήταν 10, το κάνανε 9 νομίζω, τουλάχιστον 10 το είχε δείξει στο... 9, γιατί στο στοίχημα όταν πήγα το είδα 10 και λέω αν έχει παράταση, δύσκολα εδώ πέρα οι καφετέρειες ας πούμε, να το θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Βιερίνια, λέω εγώ έτσι, η κολομαντιψιά μου είναι ότι θα ήθελα να αποφύγει πιο πολύ το τέτοιο, την προετοιμασία και γενικά τα τρεξίματα και αυτά και πιστεύω θα ανανεώσει παρότι η πρόταση είναι... του ΠΑΟΚ σχετικά μικρή από αυτά που θέλει, έτσι. Αυτά δεν είναι. Από αυτά που θέλει. Διαφορά. Δεν λέω ότι είναι μικρή, λέω από αυτά που θέλει. Δεν με πέφτει λόγος, έχω άποψη, αλλά δεν με πέφτει λόγος, αλλά λέω ότι. Μεγάλη διαφορά είναι. Θεωρώ ότι εκτός αν έχει τίποτα εκεί από τους Σαουδάραβες, εκεί από τους Λουτσέσκους, Μουτσέσκους, δεν τους ξέρω αυτά. Αν δεν υπάρχει βέβαια τίποτα τέτοιο, θεωρώ ότι όλο αυτό είναι για να αποφύγει την προετοιμασία και να οικογένεια. Έχει γυναίκα, έχει κρεβατομπουρμούρα θα έχει. Λοιπόν, πάμε τίποτα διακοπές, παίζει μπάλα 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Οπότε έτσι θεωρώ. Κατάλαβες έτσι. Δηλαδή, θα έβαζα ένα ευρουλάκι σε αυτό το σενάριο. Λέω εγώ. Πάντως, ο Βιερίνια δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές που λούφαρε προετοιμασίες και λούφαρε προπονήσεις. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει δείξει κάτι. Εγώ τέτοιο, να σου πω κάτι ότι πριν 15 χρόνια, που λέει ο λόγος 15 περισσότερα, είχα χέτη. πριν 20 χρόνια είχα χέτη κι εγώ. Και έτρεχα τα 100 μέτρα σε 13 δευτερόλεπτα και τώρα κάνω 13 λεπτά. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι λέω εγώ. Προφανώς. Να σου πω κάτι, πρόβλεψη κάνω. Πρόβλεψη. Ναι, πώς λέω τώρα, βλέπω, λέω ότι θα κερδίσει, ξέρω εγώ, 2-1 ή πάρει. Πρόβλεψη κάνω. Πέσω έτσι. Προφανώς. Να δούμε. Να δούμε. Εντάξει, τώρα. Στέλιο. Το θέμα προ συζήτηση. Α, όσον αφορά. Ναι, νόμιζα σχολιάσεις αυτό. Και ένα δεύτερο σχόλιο έχω όσον αφορά για αυτό που λέμε, γιατί πραγματικά μπορεί όντως σε καμιά δουλειά, αλλά με πληροφόρησαν εδώ για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Μην είσαι σίγουρος θα έχει το μάτς. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Στέλιο. Ναι, με την Τουρκία. Ναι, τα πράγματα είναι δηλαδή. Αφού είπα να ξεκινήσω με κανένα στρατιωτικό εμβατήριο, αλλά είπα ότι υπάρχουν και βλάκες. Που δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ και λέω άσε μην τα υπάρχουν και βλαμμένοι. Οπότε λέω άσε μην το κάνεις ας πούμε. Πάνω σε αυτό την αλήθεια. Μου δίνεις ωραία πάσα και θέλω να σχολιάσω και εγώ πάνω σε αυτό κάτι. Mm-hmm. Και έχω να πω το εξής, ότι η σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία είναι γνωστό σε όλους πως περνάει κρίση το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Mm-hmm. Και γενικότερα, ειδικά τις τελευταίες μέρες όλοι βλέπουμε το τι γίνεται. Εγώ απορώ πως η UEFA δεν μπήκε στην διαδικασία να βάλει κλειδάρισμο στις ομάδες Ελλάδα και Τουρκία να μην πέσουν μαζί. Γιατί εγώ αυτό το πραγματικά απορώ πως δεν μπήκε κλειδάρισμος. Θεωρώ ότι δεν το... κάτσε, εγώ τουλάχιστον όταν είχε κλείωση έγραφε κάτι ότι άμα γίνει, αν εξουσιανθούν περισσότερο τα πράγματα, θα γίνει, δεν θα γίνει στην Ελλάδα το μάτς. Αυτό υπήρχε ο αστερίσκος νομίζω, τουλάχιστον έτσι έλεγαν στα site. Η UEFA αυτό το οποίο έλεγα, ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Η UEFA έλεγε ότι σε περίπτωση που υπάρξει θέμα με τον κορονοϊό ή υπάρχει κάποια εξέλιξη ραγδαία που δεν αφήνει. Κοντά είμαστε, στο δεύτερο που είπες. Το ματς να γίνει ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, τότε το παιχνίδι θα μεταφερθεί σε ουδέτερο έδαφος. Ξέρεις γιατί, γιατί η υποχωρητικότητα έχει, και χθες το σχολιάζαμε εδώ με τον Θόδωρη, η υποχωρητικότητα και το soft. Έχουν ένα, πάντα έχουν ένα, δηλαδή όταν πιέζεις, κάποτε σπάει το σκηνή κιόλας, εντάξει. Θέλοντας και μη σπάει το σκηνή. Ναι. Εντάξει, οπότε, αν και δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα να σου πω την αλήθεια, αλλά από αυτά που μου είπαν ότι είπε ο Πρωθυπουργάρας, λοιπόν, πρώτη φορά άκουσα ας πούμε, να πει κάπως έτσι ήταν το τέτοιο, ότι μέχρι εδώ και μη παρέκει ας πούμε. Οπότε τα παρακολουθούν αυτά τα πράγματα πιστεύω. Και βλέποντας, δηλαδή θα πηγαίνει το ρεπορτάζ μέρα με μέρα. Έτσι πιστεύω, για να σου πω την αλήθεια. Όσον αφορά αυτό το θέμα, ναι. Τώρα αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο όσον αφορά και το ΜΑΤ και την πιθανότητα να γίνει σε ουδέτερο έδαφος, πέρα από το τι θα γίνει στο Ελλάδα-Τουρκία και το αν θα υπάρχουν κάποιες
άσχημες εξελίξεις. Mm-hmm. Όσον αφορά στο μέτωπο του κορονοϊού, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο παίζει και συζητείται πάρα πολύ, ότι η έξαρση του κορονοϊού μπορεί να φέρει την μεταφορά της έδρας του αγώνα του και αγώνα. Σε μια περίπτωση lockdown της Θεσσαλονίκης, γιατί και σήμερα η Θεσσαλονίκη είχε κάπου στα 80-83 κρούσματα νομίζω από τα 262, ναι, καμία πενταριά ήταν εκεί στη Βεστοχώρη σε ένα οίκο ευγυρίας, νομίζω. Οποίο ξέρω κιόλας ποιο είναι, ελπίζω, δεν ξέρω αν έχει κι άλλους οίκους ευγυρίας. Έναν ξέρω στο Βεστοχώρη, γιατί πριν από κάτι χρόνια είχαμε έτσι ψάξει έτσι μια περίπτωση και ξέρω. Εκεί γύρω στα 40 με 50 είναι εκεί. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα μισά όταν είναι εκεί, στην πόλη είναι πολύ λίγα. Γιατί είναι κάτι που συζητιέται και τα λοιπά. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κινήθηκε και έστειλε επιστολές τόσο στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου όσο και στην ίδια την κυβέρνηση, προκειμένου σε περίπτωση ακόμα και lockdown να αφήσει την ομάδα της Μπεσίκτας να έρθει στην Θεσσαλονίκη και να δώσει κανονικά τον αγώνα, γιατί σε περίπτωση lockdown είναι η απογόρευση από το ίδιο το κράτος και δεν αφήνει την ομάδα να έρθει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο ζήτησε ο ΠΑΟΚ είναι ότι ό,τι και να γίνει με το θέμα του κορονοϊού, να δεσμευτεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές ότι την Μπεσίκτας θα την αφήσουν να έρθει να παίξει κανονικά τον αγώνα και να μην υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη προκειμένου να μεταφερθεί ο αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο. Ωραία. Κάτσε να δω και τι. Ναι, ωραία. Στέλιο, δεν ξέρω κάτι άλλο, τίποτα παραλυπόμενο, το οτιδήποτε που αξίζει να, έτσι, να το πούμε, να το σχολιάσουμε. Δεν υπάρχει. Κάτι μπάσκετ... άλλο, όχι, όχι. Για το μπάσκετ δεν έχω κάτι καινούριο. Αυτά που όλοι λίγο πολύ ξέρουν. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση. Βέβαια δεν έχει εικόνα εσύ, αλλά επειδή έχω βάλει, ας πούμε, θα περιμένω το Αταλάντα Παρίσι Σεντζερμέν και το έχω στο συνδρομητικό της Κοσμοτέ. Έχει μια ωραία παρουσία, να πω. Δεν ξέρω ποια είναι η νεαρή δημοσιογράφος. Όχι τίποτα ιδιαίτερο βέβαια, αλλά τρώγεται. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω μόνο μα. Γενικότερα οι Ιταλοί, όσον αφορά τις δημοσιογράφους που είναι στα αθλητικά, έχουν ξεχωριστές. Για Ελληνίδα λέω. Οι Ιταλοί έχουν. Στο στούντιο είναι. Δεν τις ξέρω. Σαν φάτσες τους ξέρω αυτούς, δεν ξέρω τα ονόματα. Οι δύο, ας πούμε, οι κεντρικοί παρουσιαστές έχουν ένα λιμοκοντόρο, έναν άλλον, δεν ξέρω ποιος είναι. Και έχουν και μία κοπέλα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κοπέλα. Εντάξει, κανονικά. Όλες οι αθλητικές. Συγκοσμότε. Νομίζω ότι τον ξέρω και δεν τον έχω κειμένο. Αυτή τη στιγμή είναι στα αριστερά, είναι σε τέσσερα μικρά παραθυράκια. Ο τελευταίος είναι, λες, και το σκάσε από την όπερα της Πεντάρας, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ο άλλος είναι σαν έτοιμος να φάει ένα πιτόγυρο, ο προτελευταίος. Ο πρώτος είναι, μοιάζει λίγο τον Χίτα, είναι γνωστός. Αυτοί οι δύο είναι ψηλογνωστοί, δεν ξέρω τα ονόματα όμως. Και πάνω πρώτη είναι η νεαρά. Είναι η νεαρά. Βέβαια, αυτό που φοράει τώρα, τι είναι αυτό που φοράει, κοπελιά, ποιο ο στυλίστα σου δηλαδή. Στεναχωρημένο, Ναι, στεναχωρημένο λίγο έτσι. Ναι. Για ψηλή τη βλέπω. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνεις, σαλιαρίζουμε. Το έχει εκπομπή. Πήραμε συνήθεια από την προηγούμενη φορά με την Ντούν. Να σου πω κάτι, το ντρούλινγκ θα πει και σαλιάρες, έτσι, οπότε δεν γίνεται. Να έχουμε το όνομα να μην έχουμε και τη χάρη, δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλει να. Καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι, δεν γίνεται να μην σαλιαρίσουμε. Εξάλλου, εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ επικαιρότητα. Έτσι είναι και η εβδομάδα, μπορεί να είναι και η χειρότερη εβδομάδα του χρόνου, έτσι όσον αφορά. Θα μου πει φέτος. Ναι, τα αθλητικά, διότι βέβαια φέτος δεν ισχύει αυτό, γιατί. Έχουμε ακόμη αγωνιστική δράση, έτσι είναι, λόγω του κορονοϊού έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Βλέπω εδώ κάνουν ασκήσεις, εδώ διατάσεις της Αταλάντα. Για να δούμε, θα είναι ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω κανένα από την Αταλάντα. Τι είναι αυτή, Μπεράτ, τι είναι αυτός, Χάνς Χάτεμπεργκ, Μάριο Πάσαλιτς. Ποιος Πάσαλιτς, αυτός που είχαμε ο Playmaker, όχι. Ντούβαν Ζαπάτα. Μόνο αυτό το Μπάσελ δεν ξέρω. Ούτε ένα δεν ξέρω από την Αταλάντα. Δεν έχει σχέση αυτό. Έχει μία φορά που του είδα με τη Γιουβέντους με εντυπωσίαση η Αταλάντα. Να του δούμε τώρα. Πιο μεγάλο ερωτηματικό είναι φυσικά η Παρή, διότι έχει να παίξει και από τον Μάρτιο, νομίζω. Μην πω τέλη Φεβρουαρίου. Από τον Μάρτιο έχουν να παίξουν αυτοί οι καημένοι. Έχουν να παίξουν μισό χρόνο σχεδόν ποδόσφαιρο. Είναι ένα. Ένα ερωτηματικό. Παίξαν βέβαια τον τελικό προχθές του Κυπέλλου, το πήραν με τη Σεντετιέν. Την Καημενούλα, Σεντετιέν, πάει Σεντετιέν. Ποιο γήπεδο είναι αυτό, ρε παιδιά. Αυτή η Γερμανία, στη Γερμανία είναι έτσι, αυτή η Γερμανία όλα τα γήπεδα ίδια. Νομίζω ότι θα συχνά. Ποιο γήπεδο είναι αυτό με ξεθοριασμένα, σαν το Camp Nou είναι, αλλά δεν είναι το Camp Nou. Δεν ξέρω ποιο γήπεδο είναι. Να μας βοηθήσουν οι φίλοι. Να μας βοηθήσουν. Μας βοήθησαν με τον Μπίγαλη. Καλά, το θυμόμαι ότι ήταν μουσική. Να ευχαριστήσω και τον Αργύρι και τον Ανδρέα.
Θυμόμουν, είναι απλά. Άμα δείτε το βίντεο κλικ από κάτω, γράφει κάτι και λέω μπας και ήταν ρε παιδί μου καμία διασκευή, κανένα ξένο τραγούδι, δεν μου θυμίζει. Φυσικά στήχη και μουσική Κώστα Μπίγαλη, το χρονιά τη θυμόμουν, το 1991. Λοιπόν, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αύριο από τώρα στο λέω, αν θέλεις και είσαι στην πόλη μας, μπορείς να περάσεις μια βόλτα από εδώ πέρα, να κάνουμε εκπομπούλα. Αν είμαστε Θεσσαλονίκη, θα. Όχι, μου στέλνεις το μεσημέρι και μου λες αλλιώς. Εντάξει. Δεσμεύομαι στον αέρα της. Στον αέρα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Να σε ευχαριστήσω, Στέλιο, να είσαι ένα καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου από το PAOK Day. Ο άλλος τίποτα μας έχει κάποιος κανονικά, παιδιά. Πρώτη φορά, βέβαια. Για να δω λίγο, να δω το κινητό μου. Θέλω να δω κάτι, ρε παιδί, δεν πήρε στον αέρα. Δεν πειράζει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει γούστο να μείνει έτσι. Δώστε μου. Ωραία, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έλα. Τι παιδιά δεν γίνονται αυτά. Μετά θα το πω γιατί θα με βρίζετε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τι να σχολιάσω εγώ, δεν βρίσκω Νίκο Παπαδόπουλο, θα σχολιάσω από όλα Μπαοτάρης. Τον πάρω ένα τηλέφωνο φυσικά στο διάλειμμα τώρα εδώ. Ανοίγω και τις γραμμές, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να πούμε. Ακούσατε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Ο Μπερτόλιο υπέγραψε λίγο πολύ, ήταν αναμενόμενο από χθες, το σχολιάζαμε εδώ πέρα. Για να δω τι λέει εδώ. Ποιο γήπεδο είναι αυτό, ρε Ανδρέα? Τζιγουίς, τι ποιο είναι αυτό το γήπεδο και δεν το ξέρουμε. Η Γερμανία που είναι, δώσε ρεπορτάζ και είπαμε ένας να μας πει ποια είναι η ξανθιά στο τέτοιο. Αυτά είναι τα βιβλία. Τι μας για ποιο γήπεδο είναι, ποια είναι η ξανθιά στο. Ποια είναι η ξανθιά και στο πάνελ του Κοσμοτέ, ποια είναι. Καλά, δεν είναι ούτε Σμαράγδα Καρύδιν, ούτε Σαμπρίνα είναι βέβαια, εντάξει. Ούτε Ντένις Ρίτσαρντ, αλλά εντάξει, η κοπέλα είναι αξιοπρόσεκτη, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά, 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Φυσικά, πριν περάσουμε στο διάλειμμα, να ευχαριστήσουμε την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο, με θέα όλη την παραλία της πόλης, χειρολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνεται όλες σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσέρης μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1, με Θεμιστοκλής Οφούλη 76, είναι η διεύθυνση της ψαροταβέρνας Καρεκλάς. Στην Καλαμαριά βρισκόμαστε δίπλα στο ΣΑΡΚ. Πασίγνωση και η τοποθεσία και η ψαροταβέρνα φυσικά Καρεκλάς. Το ρεζερβέ σας για κράτηση τραπεζιού 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή, το ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες. Όλα τα κρεατικά μας, όλα είναι στα κάρβουνα. Η διεύθυνση από το στέκι του Κωστή για να πάτε με την παρέα σας να κάτσετε στο μαγαζί μας και να φάτε. Τα πάντα, επαναλαμβάνω, όλα στα κάρβουνα είναι η Ανδρέα Παπανδρέου, η διεύθυνση, επαναλαμβάνω, 113 στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου, 113 Νεάπολη. Το delivery που είναι κάτι πιο εύκολο, ιδιαίτερα για εσάς που θα προτιμήσετε να μείνετε σπίτι και να φάτε στο σπίτι σας, 2310-620-727. Αν δεν έχει μαγειρέψει η γυναίκα σας, η κοπέλα σας, αν δεν έχει μαγειρέψει, να μάθει να μαγειρεύει, έτσι. Αν δεν έχει μαγειρέψει ή δεν ξέρει να μαγειρεύει, 2310-620-727 το delivery από το στέκι του Κωστή. Τα προϊόντα μας, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, κότσι σούβλας, να μην πω τώρα για τα σάντουιτς, έχει σουβλάκι χοιρινό, κοτόπουλο, το σουτζουκάκι του Κωστή, 4 τεμάχια παρακαλώ, η πασέτα, το μπιφτέκι το απλό των 150 γραμμαρίων, μπιφτέκι γεμιστό, το λουκάνικο του χωριού και ακόμη πάρα πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω, όλα στα κάρβουνα τα κρατικά μας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά ένα-δύο σχολιάκια για τον Άρη. Ανοίγουμε τις γραμμές 2310-287 για 38. Έχετε και το. Θα δώσουμε και τα παιχνίδια στοιχήματος. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη. Έρχεται, ξεκινάει και σε λίγο και το παιχνίδι. Ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα στην Αταλάντα και στην Παρί Σεζερμέν. Μείνετε συντονισμένοι πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Επανέλθαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο εδώ. Του Λίμπερο 107,4, 2310-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε ήδη ένα φίλο στην αναμονή. Ας τον ακούσουμε κατευθείαν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλησπέρα, φίλε.
Καλησπέρα, Ζαχώ, ο Γιώργος είμαι από Σουτκάρδη. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη. Ναι. Καλησπέρα και σε σένα. Ναι. Χθες, αν μας ακούει, χαιρετίσματα άργησα, δεν το θυμήθηκα. Mm-hmm. Και τώρα είχα και ένα τρακ επειδή σου μιλούσα πρώτη φορά. Τρακ είχες. Χαιρετίσματα στον Κουβά. Ναι, ναι, λίγο. Όταν μιλάς με κάποιον που τον ξέρεις από τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά χρόνια και του μιλάς πρώτη φορά. Παιδιά, τώρα εντάξει, άκουσα με λίγο. Θέλω να σου πω κάτι. Έτσι. Πραγματικά αυτό, ναι. Εντάξει, είμαι... Τώρα μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο αυτό, πώς θα το πω, επειδή είμαι και ντροπαλός, δεν ξέρω, αλλά δηλαδή με κάνουν και στον δρόμο, με σταματάνε καμιά φορά, πραγματικά όταν με σταματάς στον δρόμο και μου λένε εντάξει, ντρέπομαι να σου πω την αλήθεια, έτσι, ντρέπομαι, δεν ξέρω, και εσύ τώρα μου έκανε την εντύπωση που μου λες ότι είχε τρακ, γιατί να έχει τρακ ρε φίλε, δηλαδή, ποιοι είμαστε δηλαδή. Θα σου πω γιατί ναι. Με τα ελληνικά δεν είναι τόσο άνετος όπως με τα γερμανικά. Εγώ μεγάλωσα εδώ. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή, μια χαρά τα μιλάς στα ελληνικά. Ναι, πολλές φορές όμως φαντάσου, δηλαδή λέω ότι αν τα μιλούσα όπως έχω την άνεση με τα γερμανικά, δεν δηλαδή, mm-hmm. μιλάω καλύτερα τα γερμανικά. Γι' αυτό ίσως ναι, δεν το θυμήθηκα εκείνη την ώρα και όταν θες να θυμηθείς κάτι και κλείναμε στον Κοσμά, στη Σβάπστρασε, στη Στουτκάρδη, δυστυχώς δεν έχουμε γνωριστεί ακόμη. Τώρα με τον κορονοϊό και με αυτά έχουν γίνει και εμένα η ζωή μου άνω κάτω. Έχουμε κάποια στιγμή να γνωριστούμε. Έχω μιλήσει, μου έχει μιλήσει ότι τη ξέρει καλά. Ναι, ναι, εδώ γειτονιά μου ήταν ο Κοσμάς. Εδώ ναι, στην ίδια ναι. Γειτονιά μεγαλώσαμε με τον Κοσμά. Στα ερωτήματα που έθεσες, πρέπει να είναι μια ξανθιά, πολύ έτσι ανοιχτό, πολύ χλωμό δέρμα. Ναι, η Έλενα ναι, Παπαδοπούλου. Ναι. Έτσι. Για μένα είναι πάρα πολύ όμορφη. Εμένα μου αρέσουν αυτές. Δηλαδή, εγώ θέλω ξανθιά και εγώ είμαι της ξανθιάς. Και εγώ είμαι της ξανθιάς. Μπράβο. Απλά ξέρεις τι, εγώ αυτή... τι. Ναι, πες ναι. Μου, γιατί δεν μιλάω. Εντάξει, κάνουμε. Εντάξει, κουβεντούλα δεν να κάνουμε. Δεν τη βλέπω. Είμαι τώρα στον δρόμο, μόλις χόλασα και βγάλα το λάγο να δω το μάτι. Βέβαια, αυτό, κοίτα, ναι. Λέει, άκουσε με. Καταρχήν λέει άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάκια. Πρώτον. Δεύτερον, ο καθένας κάτι διαφορετικό προσέχει. Για μένα, παραδείγματος χάρη στη γυναίκα, όσο και να σου φανεί περίεργο, καλά, τα κλασικά αυτά που κοιτάει πρώτα ο άντρας, εντάξει, τα προσέχουμε όλοι. Αλλά μεγάλο ρόλο παίζει στην εμφάνιση της γυναίκας τα μαλλιά της. Για μένα. Θεωρώ ότι είναι. Ναι. Το μαλλί της γυναίκας είναι ένα τεράστιο ατού για τη γυναίκα. Γι' αυτό και θεωρώ, δηλαδή, στον άντρα πέφτει το μαλλί. Εγώ σε γυναίκα δεν έχω δει να πέφτει κανένα μαλλί. Παραδείγματος χάρη, εκτός αν έχει κάποια ναι. Αρρώστια. Έτσι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Θα την δω μετά στην εκπομπή. Συνήθως είναι αυτή και μετά την εκπομπή που έχει, ξέρω εγώ, κοιτάει τι γράφει το ίντερνετ, τι γράφει το Twitter. Α, είναι, την έχουν, το... ναι, για τα τέτοια. Αυτή, για τα... Ναι, και για μετά. Για Facebook, ναι. Για τέτοια, ναι. Για Instagram, κατάλαβα. Όχι, είναι ωραία κοπέλα. Είναι αυτή εκεί, είναι στη Γαλλία που είναι το μάτι. Όχι, ρε, αυτή είναι στο στούντιο εδώ. Στη Λισαβόνα, α, ναι, και όχι, αυτό, όχι, α, όχι. Στο στούντιο. Στο στούντιο, ναι, τώρα μου έστειλε. Με τον κορονοϊό ναι. Δεν έχει γίνει ταξίδι, γιατί αλλιώς αυτή ήταν. Όχι, ρε, πώς να πάνε και τώρα, κάνε δεν πάει. Ναι. Το Champions League Ζάχο είναι στη Λισαβόνα. Ναι, μου το έγραψε, μου το έγραψε ο Αργύρης. Νομίζω λέει παίζουν στον Ταλούς. Όντω. Η Ευρώπη είναι Γερμανία. Άκουσα, μου λέει, ναι, ναι, έχει δίκιο. Το Ευρώπη είναι στη Γερμανία. Είναι τον Ταλούς, γιατί σε κάποια στιγμή είπα να ακούσει ότι είναι παλιά τα καθισματάκια, δηλαδή φαίνεται ότι είναι ξεθοριασμένα. Είναι αυτά τα σαν ροζέ που είναι που έχει και στο Camp Nou, κατάλαβες. Είναι τον Ταλούς όντως, κατά κάποιο, κατά μεγάλο ποσό είναι τον Ταλούς. Ναι. Και αυτός που μάλλον λες τον Μιχάλη Τσόχο, που με το μουσάκι κρύβει το διπλό πηγούνι, είναι ο Μιχάλης Τσόχος αυτός ο λίγο υπέρβαρος. Αλλά ξέρει, μ' αρέσει να τον ακούω. Στα αγγλικά, αγγλικό πρωτάθλημα κάνει το speaker σε πολλά ματ. Είναι ωραίος. Ναι, ναι. Τι άλλο θέλω να πω. Ναι, κάτι τώρα... Να σου πω φλάκα, μην το ξεχάσω. Πες μου, βέβαια. Όπως λέει ο Αλέφαντος, με σπάιτς 13 δευτερόλεπτα ή χωρίς τα έτρεχε Ζάχο. Που λέει ο λόγος 13 δεν έτρεχα ποτέ. Ήθελα να δείξω 13 με 13. Δεν έτρεχα. Γρήγορος δεν ήμουν ιδιαίτερα. Το 13 δεν είναι γρήγορο γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό είπα. Εντάξει. Για να μην κάνω εντύπωση. Ναι, όχι, δεν ήμουν. Στο τρέξιμο δεν. Ήμουν τη αντοχή εγώ. Δηλαδή μπορούσα να τρέξω. Ήμουν τη αντοχή. Αυτό λέω, δηλαδή στα καλύτερα μου χρόνια που έκανα πολύ προπόνηση, πολύ γυμναστική κάθε μέρα, με spikes 12,5 το πολύ δηλαδή. Πιο όχι, κάτω όχι, δεν όχι, δεν δε μετρούσαμε. Δεν μετρούσαμε ούτε. Όχι, χαρτολογώντας το είπα, δεν είχα μετρήσει ποτέ ούτε ήμουν ιδιαίτερο. Και εγώ χαρτολογώ, πλάκα έπαιρνα. Να γυρίσουμε όμως σε τέτοιο, γιατί δεν επαναλαμβάνω 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Αυτό που λέγαμε για γυναίκες είναι ωραίο θέμα. Εντάξει, να πούμε τώρα, ρε φίλε. Είναι ωραίο το θέμα. Εντάξει, τώρα. Δηλαδή, γιατί είπα, ρε παιδί μου, τώρα η κοπέλα. Τώρα η κοπέλα, εντάξει, είναι σε τηλεοπτική εκπομπή, τι θα φορέσει. Εγώ τη μετράω τη γυναίκα
Δηλαδή τη μετράω. Όταν βγαίνει για έξοδο το βράδυ, πώς είναι εντυπωμένη, να σου πω την αλήθεια. Εκεί βλέπω πώς δίνεται η γυναίκα. Τώρα εντάξει, στο στούντιο τι πλάκα έκανα φυσικά με αυτό που φοράει. Στο στούντιο τι να φορέσει τώρα, είναι και καλοκαίρι. Εγώ είμαι των γυναικείων ντυσιμάτων του χειμώνα. Δεν παρέσω το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι και ο άντρας θα βάλει μια βερμούδα, ένα t-shirt και θα βγει και κάτι ανάλογο θα κάνει και η γυναίκα. Όχι η βερμούδα, εντάξει. Δηλαδή θα ντυθείς απλά. Ναι. Τις βλέπεις όλες ωραίες. Γιατί τελευταία εδώ που μας κάνει κανένα δύο εβδομάδες που μας κάνει τριαντάρια στη Γερμανία. Βλέπεις ρε παιδί μου, ξέρεις, το χειμώνα υπάρχουν γυναίκες τις οποίες το χειμώνα δεν τις παρατηρείς, επειδή βλέπεις μόνο το πρόσωπο ή λίγο το σώμα το σου λούπι, θα το πω έτσι. Αλλά το καλοκαίρι μπορεί να έχει ωραία γάμπα. Θα φορέσει, μπορεί να έχει ωραίο ξέρω εγώ, μπράτσο, μπορεί να έχει το πόδι. Και μια φορά μίλησα με τον κύριο Ζαγόρα πριν μιλήσει με σένα και είπε στην πλάκα κλείστονα, επειδή του είπα μένα μου αρέσει το δεύτερο, το δάχτυλο του ποδιού να είναι πιο μεγάλο από το πρώτο. Και μου είπε τι είπες, κλείστονα. Και μετά μίλησε με σένα, θα πούμε να τον κυνηγήσουμε λέει Στουτκάρδη, είπε. Και είπε στη ποιον, αυτό το λαζογερμανό από Στουτκάρδη, εννοούσε μένα. Εντάξει, είναι ευρηματικός πολύ ο Γιώργος, εντάξει είναι και άλλος στη εκπομπή του, ναι. Γυναίκα. Και αυτό εγώ κοιτάω στη γυναίκα. Μένα μου αρέσει να έχει τέτοιο πόδι. Να είναι ρε παιδί μου το δεύτερο πιο ψηλά από το πρώτο. Εντάξει, όχι, εγώ δεν κοιτάω τέτοια πόδια και νύχια και τέτοια. Δεν κοιτάω, φίλε, sorry. Να μην σου λέω, μην κάνω πλάκα. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, ότι θα απορρίψεις μια γυναίκα αν δεν έχει αυτό. Mm-hmm. Αλλά κοιτάω. Και εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Κάτι τώρα γίνεται εδώ επειδή έκλεισε το ράδιο από το αυτοκίνητο. Ναι, κλείστο. Εγώ πάντα ζάχω. Ζάχο, πιστεύω πάντα παίζει ρόλο αν δηλαδή έχεις φάει ένα χοντρό κόλλημα με μία. Ναι. Δηλαδή τη σκέφτεσαι και 5-10 χρόνια μετά. Οχ, τώρα τι μας κάνεις, για προβάλλω. Κατάλαβες, τότε. Μπορεί πριν να μην σου αρέσανε τέτοιου στυλ γυναίκες. Και να σου αρέσουν μετά, ναι. Και μετά να λες ότι, όπως λέει ο Παντελίδης, σε ποιο τραγουδί είναι στο, δεν σε συγχωρώ νομίζω, είναι λέει. Και αν μα δυσκολευτώ, μια που σου μοιάζει, εγώ θα βρω και θα αγαπήσω. Αυτό το πράγμα ίσως κάνουμε περισσότεροι άνδρες. Θεωρώ αυτό κάνουμε. Όχι, δηλαδή απλά. Εγώ. Ναι, γιατί είπες ένα ευρύ χρονικό περιθώριο, είπες 5-10 χρόνια. Καταρχήν, αν περάσουν 5-10 χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, όσο μεγαλώνει και ο άντρας και η γυναίκα, και στους δύο γίνεται, και στον άντρα και στη γυναίκα, και τα αυτά που ζητάς πέφτουν. Έτσι, αυτά που προσδοκείς, αυτά που ζητάς, αυτά που θέλεις, δηλαδή μία που σου άρεσε, που δεν σου άρεσε μάλλον πριν 10 χρόνια, μετά από 10 χρόνια μπορεί να σου ψιλοαρέσει, γιατί πέφτουν τα στάντα σου, έτσι μεγαλώνεις. Δεν είσαι ούτε ο ίδιος, λογικά. Και στην άντρα και στον άντρα. Ναι. Και άμα περάσουν 10 χρόνια όπως είπες και δεν ξανασκέφτεσαι την ίδια, σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει τίποτα αυτά τα 10 χρόνια που πέρασαν στη ζωή σου, φίλε μου. Έτσι. Δεν έχεις κάνει κάτι άλλο και ξανακολλάς εκεί. Πολλές έχουμε αποθυμένα όμως, ρε εσύ. Πολλές φορές έχεις αποθυμένα και λες, ρε παιδί μου, τότε αν. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα θα την ονομάσω την εκπομπή, πώς είναι εκείνο αλήθειος με τη Ζήνα. Εδώ θα γίνει η αλήθεια. Την έχω κάνει την εκπομπή. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία η παρέμβαση. Έχεις εδώ και χαιρετίσματα. Εσένα πώς θέλεις. Πώς θέλεις να σε λένε, Ζάχο θα σε λένε. Ζαχαρίας είναι το όνομά μου. Ζαχαρίας είναι. Ήταν του παππού μου το όνομα. Αέρα πώς θα σε. Ζάχο, όπως θέλεις. Ζάχο, ντρούλινγκ, όπως Ζάχο. Ζάχο, όπως θέλεις. Ο κύριος Βασίλης, αν μας ακούει τα χαιρετίσματά μου, ο κύριος Βασίλης πάντα σε λέει Ζαχαρία και στον Γιώργο τον Καβόρα λέει χθες μιλούσα με τον Τάσο. Ναι. Με τον Αναστάσιο και με τον Ζαχαρία, Ζαχαρία. Λέει πάντα. Ναι. Το κανονικό όνομα είναι Ζαχαρίας, όντως. Τι να κάνω. Ωραία, Γιώργη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ να έχεις. 23-10-287-3-8, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Νεκτάριος στέλνει και τα χαιρετίσματα εδώ στην εκπομπή και λέει για σένα. Γιώργο, πολύ καλός λέει ο ακροατής ο Γιώργος, όντως φαίνεται αυτό. Έλενα Παπαδοπούλου, ο Αργύρης πραγματικά είναι ό,τι έχω ζητήσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Ναι, είναι ωραία γυναίκα. Τώρα αυτή στην τηλεόραση, από τη φωτογραφία που με έστειλες, Αργύρη, χάνει στην τηλεόραση από αυτό που με έστειλες. Είναι ωραία κοπέλα και προφανώς πρέπει να είναι και ψηλή. Έλενα Παπαδοπούλου, πολύ Παπαδόπουλος ρε φίλε, πέφτει. Πολύ Παπαδόπουλος, ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα και νεαρή, πάνω από 25, 26, 27 δεν την κάνω αυτήν. Ο Ανδρέας τι μας λέει εδώ. Επιστρέφει στο ανακαινισμένο γήπεδο της Αταλάντα. Η Αταλάντα δεν είναι η πόλη που έχει πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό στην που είχαν τους θανάτους και
Α, το παιχνίδι της Αταλάντας γίνεται στο γήπεδο. Είναι στον Πέργαμο. Δεν μπορεί να γίνεται στον Πέργαμο το παιχνίδι της Αταλάντας, ρε Ανδρέα. Παίζει η Αταλάντα με την Παρή και γίνεται στο γήπεδο της το παιχνίδι. Κάποιο λάθος κάνεις. Στον Ταλούζ είναι το παιχνίδι. 99% είναι στον Ταλούζ. Λοιπόν, κάτσε να πάμε και στα τουάρι. Επαναλαμβάνω, 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Μετά για τον μπάσκετ, τι λέει εδώ. Υπέγραψε ο Μπερτόλιο, να μην σας τα πω, τα ξέρουμε για τον Μπερτόλιο. Αυτά που έχουμε δει στη Λαμία, τουλάχιστον εγώ που τον έβλεπα στη Λαμία, δεν από κι άλλες ομάδες, δεν τον έχω δει. Μου είχε αρέσει ο παίκτης, ήταν αυτός που με είχε αρέσει στη Λαμία και ο center back τους, έναν μαύρο που είχαν, δεν θυμάμαι το όνομα και το σωστό να πείτε, δεν θα το θυμηθώ. Αυτοί οι δύο μ' άρεσαν στην Λαμία. Ο Μπερτόλιο, ναι, καλό στη θέση του. Και μου έκανε εντύπωση και η σωματοδομή του, γιατί πρέπει να είναι και ψηλός, και ότι σούταρε πραγματικά τακτικά μέσα στο, πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι, έτσι, ότι δεν φοβόταν να δοκιμάσει το πόδι του. Αυτό είναι ένα καλό στατιστικό, θα το δούμε. Βέβαια εγώ δεν είναι ούτε βιντεάκια, σας το έχω πει 100 φορές, ποτέ δεν βλέπω βιντεάκια, ούτε στατιστικά ούτε τίποτα. Έχουν έρθει στατιστικά παίκτες με στατιστικά, ξέρω εγώ, 20. Και στον Άρη ήταν 5 και το ανάποδο. Ό,τι δείξει το χορταράκι ο άνθρωπος. Και επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να είσαι Μουρίνιο, ο παίκτης, ο καλός ο παίκτης, έτσι. Φαίνεται από την αρχή ότι είναι καλός. Τώρα, αν πέσουμε σε μια περίπτωση, όπως λέγαμε χθες εδώ και με τον Θόδωρο, σε μια περίπτωση Μπορέλη, εντάξει, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά πιστεύω θα είναι η μία στις 10, στις 20, μήπως στις 50. Όταν λέμε για τέτοιες περιπτώσεις, μόνο τον Μπορέλη λέμε. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά άλλη περίπτωση και ο Μπορέλη έχει 25 χρόνια που πέρασε από την Ελλάδα. Δεν θυμάμαι άλλον που να ήρθε να μην έδειξε τίποτα τον πρώτο χρόνο και μετά να μας έδειξε ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Μόνο τον Μπορέλη. Δεν θυμάμαι εγώ κανέναν άλλον. Και σας θα πω, και εσείς τον Μπορέλη θα μου πείτε, η πιο μεγάλη. Άρα ο καλός ο παίκτης δείχνει από την αρχή. Και δεν χρειάζεται να κάνει εξωπραγματικά πράγματα. Έτσι. Θυμάμαι τον Γκάμπορα στο πρώτο φιλικό. Ποιο είχε έρθει το φιλικό. Παίξαμε φιλικό και έπαιξε ο Γκάμπορα, μάλιστα έπαιξε 20 λεπτά. Και λέω, πάω στο φιλάκι μου τον Γιώργο. Μετά να δούμε μια ταινία που δουλεύει στους κινηματογράφους και του λέω είναι καλό, που δεν έκανε τίποτα στο φιλικό. 2-1 είχαμε και δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Και του λέω είναι πολύ καλός παίκτης, είδα αυτά τα πράγματα, έκανα. Είτε. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Μουρίνιο. Φαίνεται ο καλός ο παίκτης, έτσι. Λοιπόν, και πάμε στον Γκάμα. Τι λέει εδώ το All About Ares. Γκάμα παραμένει ανοιχτό, αλλά με προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, για να δούμε λίγο εδώ πέρα. Το συμβόλαιο του Πορτογάλου ολοκληρώθηκε και έτσι δεν έχει λόγο να βρίσκεται στη χθεσινή πρώτη ομάδα. Εντάξει, λογικό. Η υπόθεση του 32χρονου, τώρα 32 έγινε. Γι' αυτό μου τσάτζεζε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι. 33 εγώ ήξερα, τώρα έγινε 32. Εκτός αν έγινε λάθος ο δαίμον της τυπογραφίας που λέγαμε σε εφημερίδες, που δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε εφημερίδα, το λέμε έτσι, σαν έκφραση. Η υπόθεση του 32χρονου Άσου παραμένει ανοιχτή για τους κινδυνόμενους, με τον παίκτη μάλιστα να εμφανίζεται πιο διαλλακτικός όσον αφορά το οικονομικό. Δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε λογιστές, ούτε μάνατζερ, αυτό που είπα προηγουμένως. Αν δεν βρίσκει ανάλογη ή έστω λίγο λιγότερα λεφτά από αυτά που ζητάει ο Γκάμα, και φυσικά αν δεν βρίσκει καθόλου πρόταση, φυσικά θα πέσει, όχι θα πέσει, θα γκρεμοτσακιστεί όσον αφορά οι απαιτήσεις του. Θα γκρεμοτσακιστούν. Λογικό είναι. Προσφορά και ζήτηση λέγεται. Ναι. Αυτή είναι μια από τις δύο προϋποθέσεις ώστε ο Γκάμα συνεχίσει στον Άρη να πέσει κατά πολύ από τις αρχικές του απαιτήσεις, 350.000 ευρώ και συγκεκριμένα κάτω από τις 300.000 ευρώ. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι καθαρά αγωνιστική και αφορά τη δεύτερη θέση εξτρέμ στην αρχική ενδεκάδα. Αν τελικά δεν προχωρήσει η περίπτωση, πάρουμε το φίλο, του Ματέο, πώς θα προχωρήσει του Ματέο, διάβασα 2.200 θέλουν. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί λίγο στον Άρη, τι να πω, εντάξει. Και αμέσως επόμενη εναλλακτική που έχουν ήδη στα υπόψη τους οι άνθρωποι του Άρη, είναι πιθανό να ζουν πιο ζεστά τον Γκάμα. Με πολύ απλά λόγια είναι ανοιχτό, αλλά ίσως έχει δρόμο ακόμα να φανεί κτλ. Τα δεδομένα είναι έτσι. Τώρα, 2.200 ζητάνε οι άλλοι και ένα 700 να ζητάνε, για μένα είναι πάρα πολλά χρήματα. Εσύ πληρώνει ζάχο, όπως με είπε ο Τρέλιας. Όχι. Επαναλαμβάνω. Και εμένα η άποψή μου είναι, και θα πάρουμε το φίλο, ότι φυσικά δεν είμαστε λογιστές, είμαστε φίλαθλοι, οπαδοί παύλα φίλαθλοι, και θέλουμε η ομάδα μας να έχει τους καλύτερους παίκτες. Εγώ δεν λέω μην δίνεις ένα 700 καρυπίδι. Δεν λέω αυτό. Λέω μην δίνεις ένα 700 για έναν παίκτη. Δώσε ένα 700 για τέσσερις παίκτες. Και παιχταράδες μάλιστα. Αν δώσεις 425, ένα 700 δια 4 είναι 425, και πάρεις τέσσερις παίκτες των 425.000, νομίζω δεν μπορεί να είναι μάπα.
οι παίκτες. Δεν λέω μην δίνεις ένα 700 για να μην ακούτε με τις μασχάλες και με τα νύχια των ποδιών. Μην δίνεις ένα 700 για έναν. Εντάξει, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, καλησπέρα φίλε μου, το όνομά σου. Καλησπέρα, Παναγιώτης. Έλα Παναγιώτη, σε ακούμε. Λοιπόν, τι είπε ο προηγούμενος Ζάκος για τράκ που σημείωσε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Έχεις γίνει αστέρας. Καλά, αστέρας είμαι ρε φίλε. Αστέρας ήμουν από μικρός αλλά Τρίπολης. Κατάλαβε μετά. Δηλαδή, κυκλοφορείς στην πόλη με κανένα μπλουζάκι, γράφει Ζάκος πάνω, ντρούνι και τέτοια. Όχι, αλλά έχω ένα σωματοφύλακα, τον έχω να σου πω την αλήθεια, χρειάζεται που και που. Τον έχω για τους θαυμαστές. Το Μπουγάτσα δεν τον έχεις. Ο Μπουγάτσα στα Χανιά είναι, άσε. Ο Μπουγάτσα μια χαρά περνάει, άσε. Πούδρας. Λοιπόν, τι θέλω να σε πω. Αυτό που είπες τώρα με το... Εντάξει, καταρχήν δεν είναι Μαριανός, πάω και μέσα. Λοιπόν, αλλά αυτό που είπες, αυτό που είπες με τη δημοσιογραφία, το έχω παρατηρήσει. Άμα ανανεώσει ο Γκάμα θα γίνει 30χρονος, να ξέρεις. Κοίτα, θέλω να είμαι τίμιος, έτσι μπορεί να είναι λάθος. Θυμάμαι ότι είναι 32. 33, συγγνώμη. Λέω. Λέγαμε 33 προς τα 34. Βέβαια είναι αυτό, ξέρεις. Δώσε μου λίγο εδώ, Παναγιώτη. Είναι αυτό, ξέρεις. Ναι. Και με τον Χρήσανδο εδώ, όταν ήρθα ένα απόγευμα για μια δουλειά και με έβαλε στο στούντιο. Είναι αυτό και με τις ηλικίες. Δηλαδή, εσύ τώρα πόσο χρόνο είσαι, για πες μου λίγο. Να δούμε αν κάνεις για μένα είναι λάθος. Πόσο χρόνο είσαι. Σε ρωτάω, Παναγιώτη, εγώ... πόσο. Ναι, ρε, το 78 είμαι. Το 78 ποιο μήνα είσαι. Σεπτέμβριο. Α, είμαστε και Σεπτέμβριο, για πες πότε, πόσο. 15. Α, 15. Εγώ είμαι 5. Άρα είμαστε και το ίδιο ζώδιο. Ωραία. 15-78. Πόσο χρόνο είσαι, για να δούμε τι θα μου πεις. Πόσο χρόνο είσαι. Κοίταξε, εγώ δεν βάζω το μήνα. Εγώ συνήθως το βάζω το έτος. Δηλαδή λέω 42. Δεν κάτσω να πω άξιες, δεν τα έχεις ακόμα. Δεν είσαι. Εγώ, δεν... Ωραία, να σου το πω αλλιώς. Το σωστό είναι, λάθος η ερώτηση. 17, να μην πω 16. 17 Σεπτεμβρίου του 2020. Πόσο χρόνο, σε ρωτάω, πόσο χρόνο είσαι, πόσο θα μου πεις. Άμα το πάμε κυριολεκτικά, δηλαδή και με βάση την ημερομηνία ακριβώς, 15, ναι. Κοίταξε, τυπικά λες ότι μπαίνω 43. Δεν είναι σωστό, ρε φίλε. Δεν είναι, δηλαδή έχουμε κάνει τα μαθήματα, δεν ξέρω, θα σηκωθεί από τον τάφο του Αϊνστάιν. Τι 43, ρε φίλε. Είσαι 42 και 2 μέρες. Το 3 γιατί μπαίνει. Πώς μπαίνει το 3. Αυτοί το λένε δηλαδή ότι τα έχεις κλείσει δηλαδή και μπαίνεις μετά στον επόμενο έτος. Ναι, αλλά 43 θα θέλω άλλες 363 μέρες για να πάω 43. Ναι, εντάξει, και αυτοί το λένε ότι έχεις, ναι, έχεις κλείσει τα 42. Ξέρεις τι μου είπε ο Χρήσανθος, λέει και στο ποδόσφαιρο, άκου τώρα, έχει δίκιο σε αυτό που για μένα και εκεί είναι λάθος. Στο ποδόσφαιρο όταν μπαίνει γκολ στο 68 λεπτό, και είναι 68 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα, λέει στο 61 τον πήγε τον κόλ. Λάθος. Ναι, έτσι το λένε. Όχι, αυτό είναι. Το έχω παρατηρήσει και σε μάτς που βλέπω στην τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή, άμα μπει ένα δευτερόλεπτο που έχει μπει το λεπτό, βάζω το επόμενο λεπτό. Ναι. Δεν βάζω το καταλαβαίνω δηλαδή στο 68. Δεν το 68 και 3 δεν λένε στο 68, λένε στο 69 μπήκε. Στο 69 λένε. Ναι, ναι, το λένε αυτό. Απλά θέλω να σου πω τώρα για τη δημοσιογραφία ότι άμα ανανεώσει ο Γκάμα θα γίνει 29 χρόνια. Εντάξει, ναι, αυτά είναι εντάξει, είπαμε. Άμα φύγει ο 35χρονος Γκάμα, έφυγε από τον Άρη, δηλαδή θυμάμαι τις παλιές καλές εποχές, γιατί και αφού είμαστε ίδια ηλικία, θα τα θυμάσαι κι εσύ. Τι παπά είχαμε φάει σε κάτι φιλικά που τότε ούτε ίντερνετ υπήρχε ούτε τίποτα, δηλαδή. Δεν πρέπει να είχαμε φτάσει. Δεν είμαστε ίδια ηλικία. Μία δεκαετία σου ρίχνω. Δεν είμαστε ίδια. Ωραία, άρα το επιχείρημα που θέλω να πω ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, τι παπαντζηλί και πρέπει να έχουμε φάει. Εντάξει, με παίκτες που δεν τους βλέπουμε τότε και μας. Λέγανε δημοσιογράφοι, έβγαλε μάτια αυτός. Πιο παλιά, δηλαδή, πιο πολύ που δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ, ούτε το Google, το Google, βέβαια. Μα και εγώ το θυμάμαι. Δηλαδή, και εγώ το 42 δεν θυμάμαι ότι τις εποχές δεν είχε ίντερνετ. Δηλαδή, έτσι. Τι παπατζηλί και είχαμε φάει. Δηλαδή, πρέπει να είχε γεμίσει Αριστοτέλους με τα κορδεόνι, με γυαλί, μαύρο γυαλί, από είχαν τυφλωθεί όλοι με τους παιχταράδες που φέραμε, δηλαδή. Και μετά τους βλέπουμε στην πραγματικότητα. Τέτοια παλτά, δηλαδή, που έχουν έρθει. Το ωραίο που λίγο πολύ γίνεται ακόμη και τώρα, πάντα στην προετοιμασία, ξέρεις, απλά έχουν αλλάξει λίγο οι εκφράσεις. Τόνι υδρότας, κάτι καλό χτίζεται. Κάτι καλό χτίζεται στο Vice Vegan. Τόνι υδρότας. Τόνι. Κοίταξε. Ζαχώ, επειδή εσύ θα το θυμάσαι αυτό, έχουν αλλάξει εποχές. Τι εννοώ, κάποτε οι ομάδες, γι' αυτό σε αυτό θεωρώ ότι είσαι ενημερωμένος. Πλέον δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε 15 μέρες μόνο τρέξιμο και μετά μπάλα. Τώρα ξεκινάνε μπάλα από πολύ νωρίς. Δηλαδή πρώτη-δεύτερη μέρα είχε με την μπάλα σκίσεις. Ναι, κάποτε ήταν αυτό που λες εσύ.
15 μέρες μόνο τρέξιμο, δεν ακούμπωσαν πάλι. Ναι, παιδί μου, λέω. Τότε λοιπόν υπήρχε αυτό, ποτάμια, ο υδρότας, τρομερή ο παπάς, η καλύτερη προετοιμασία της καριέρας μου πάντα. Όλοι οι παίκτες, ναι, καλύτερη προετοιμασία ήταν εκεί. Και δάσκαλος ο προπονητής ο τέτοιος και μας κάνει εξαιρετικό. Κάτι καλό θα δείτε φέτος. Και ο άλλος που τα έγραφε αυτά, πρόσεξε ο δημοσιογράφος, ας πούμε, και καλά, δεν ήταν καν στο σπίτι του, ήταν, ας πούμε. Κατάλαβες και έγραφε. Εντάξει. Πρόσεξε. Επίσης, ερχόταν καμιά κεφαλιά σε ένα φιλικό. Είναι πιασμένη ομάδα, φοβερή προετοιμασία. Όχι σκασμένη. Είναι πιασμένη ομάδα ακόμη. Βαριά πόδια. Ναι. Βαριά πόδια, εντάξει, γαμπαρίδια. Εν τω μεταξύ, άμα κερδίζαμε πάντα οι ομάδες κάτι μπειράριες, πρώτα φιλικά μας θυμάστε, πάντα με μπειράριες. Ναι. Λοιπόν, κέρδιζε κανένα 7-0 τις μπειράριες. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, 7-0 την μπειράρια, έβαζε κανένα γκολ ο μεταγραφέντας, έδειξε την ποιότητά του. Ρε, με την πειραρία και μένα να βάλει. Μπορώ να κάνω κάτι δηλαδή. Όχι. Άκου το, άλλη έκφραση. Άνοιξε λογαριασμό. Άνοιξε λογαριασμό, ναι. Άνοιξε λογαριασμό με κατήχτια, όντως. Ζάκο, θα σου κάνω καμιά πρόταση τώρα αυτές τις μέρες που δεν έχει και μπάλα, δηλαδή θέλω να πω δεν έχει και αγωνιστική δράση, να κάνεις καμιά εκπομπή που να θυμούνται έτσι να βγαίνουν ακροατές να λένε δηλαδή παπάντζες και τα κλισέ αυτά το προετοιμασία. Θέλω δηλαδή βιβλίο γράφεται τόμος. Άκου, την Παρασκευή, την Παρασκευή, πρώτο ο Θεός βέβαια, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, την Παρασκευή θα ξαναέχω τον... Το Θόδωρο που τον είχα χθες, ναι. Εφόσον και τα μπαράκια κλείνουν στις 12 και 11 να φύγουμε, που λέει ο λόγος από εδώ πάλι δεν κάνουμε. Οπότε θα, και 12 θα πάει και 12.30 και μία, άμα υπάρχει συμμετοχή, θα πάμε με τέτοια και με διαφορετικά και άλλα πράγματα θα πούμε, έτσι να το ελαφρύνουμε και λίγο. Ό,τι θέλετε. Να κάνετε μια εκπομπή έτσι με αυτά τα κλισέ, γιατί ο τόμος γράφεται. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει και στο μπάσκετ αντίστοιχα, δηλαδή. Αλλά σου λέω και ένα τελευταίο να μου επιτρέπει. Βέβαια. Γιατί είχα μια διαφωνία με ένα φίλο. Εγώ θεωρώ, Ζάκο, ότι τη μεγάλη ομάδα την κάνουν οι τίτλοι. Ούτε κόσμος, ούτε. Καταρχήν οι τίτλοι δεν είναι κόσμος. Εσύ και κόσμος. Εντάξει. Δεν μου λες, πες μου μια ομάδα χωρίς τίτλους που έχει πολύ λαό. Περιμένω να μου πεις. Χωρίς τίτλους. Που να έχει πολύ λαό, πες μου. Ο περιμένω. Κοίταξε. Για τα, άλλος, για τα ελληνικά δεδομένα. Περίμενε. Θα σου πει ο άλλος. Ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά στο μπάσκετ, ρε φίλε, που είναι ο ίδιος σύλλογος, γι' αυτό έχω κάνει. Ναι, εντάξει. Ο Άρης είχε και πρώτο μπάσκετ, είχε πολύ κόσμο. Με το μπάσκετ τον κράτησε και τον άκουσε λίγο. Εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Τον κράτησε. Μπορεί να ήταν διαφορετικά. Αλλά είχε τον κόσμο πριν το μπάσκετ και πάρα πολύ. Για μένα, Ζάχο, το νούμερο ένα, εντάξει, εγώ το έχω στα θεωρία. Το νούμερο ένα είναι οι τίτλοι. Οι τίτλοι κάνουν κόσμο. Τίτλοι και ο κόσμος. Τίτλοι του κόσμου. Δηλαδή η ληψία τώρα. Συγγνώμη, η ληψία παίζει αύριο. Πρόσεξε, η ληψία παίζει αύριο προημιτελικό Champions League. Πριν 4, ναι. Πριν 5-6 χρόνια η ληψία ήταν, ξέρω εγώ, γάμα δέλτα εθνική, έτσι. Ναι, ναι. Εκεί. Δεν νομίζω να έχει πάρα πολύ κόσμο η ληψία. Εντάξει, θα έχει. Η γερμανική ομάδα είναι 60 εκατομμύρια, πόσα 70 είναι η Γερμανία, θα έχει. Αλλά δεν ήταν μια ομάδα που ήταν, ξέρω εγώ, στις μικρές κατηγορίες. Όπως βλέπεις, την πήρε η Red Bull. Και διεκδικεί μέχρι και Champions League. Εντάξει. Εγώ απλώς. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε Σιζάκο, και εσύ όμως ξέρεις τι λες. Σ' ακούω πολλές φορές που μάλλον τον Τάσο και. Εσύ ξέρεις τι λες. Ρε παιδιά, 50 χρόνια έχουμε να πάρουμε ένα τίτλο. Άρα καταλαβαίνεις και την αξία που έχει το τρόπο. Καλά. Δηλαδή, δεν είπα όχι. Πρώτα είναι οι τίτλοι. Οι τίτλοι, αλλά. Πρόσεξε. Άλλο τι θεωρούμε εμείς μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα και άλλο στο εξωτερικό. Αν μιλάμε για Ελλάδα, είναι. Τίτλοι, κόσμος και, πώς να το πω, και δυναμική γενικότερα, εμπορικότητα, αυτό είναι στην Ελλάδα. Αυτά τα 2-3 στοιχεία. Έτσι. Εξωτερικό, επειδή έχω ζήσει κιόλας, Ζάκο, το λέω υπεύθυνα. Εγώ ήμουν Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω δηλαδή να μας πείτε από άλλες χώρες. Λοιπόν, Αγγλία είναι φίλε τίτλοι. Δηλαδή, λες μεγάλη ομάδα χριστιανομέσου, πόσα τροπέα και έτσι. Σωστό, μα σωστό. Να σου το πω πολύ απλά. Άμα πάει τώρα ένας οπαδός του Άρη, δεν το λέω τον ένας για να ηρωνευτώ εσένα, επειδή το είσαι Αριανός. Και πει σε έναν Άγγλο, είμαι Άρης στην Ελλάδα, μάλιστα. Πόσους τίτλους έχεις, δύο πρωταθλήματα το 30 και ένα κύπελλο το 70. Θα σου πει καλά, έχεις μεγάλη ομάδα τώρα. Θα τον κοροϊδέψω Άγγλο. Δεν το λέω ειρωνικά για σένα. Δηλαδή, εκεί είναι τελείως κοινική. Τι έχεις πάρει, πώς έχεις πάρει. Μη μου λες για κόσμο, τι έχεις πάρει. Είναι πάρα πολύ κοινική. Βέβαια τώρα για να μου κάνεις να πω και ότι τέλος πάντων
επειδή περάσαμε από αγγλικό γήπεδο από τη City, έτσι, και υπάρχει φόρουμ των οπαδών του της City. Καλά, αυτούς επέτρεψα να σου πω, στην Αγγλία του σέβονται κιόλας. Δηλαδή, οι υπόλοιποι ομάδες θεωρούν τους νεόπλουτες με τα λεφτά που κάνανε και εντάξει, δηλαδή, όντως. Ότι είπα... τα παραδοσιακά κλαμπ, οι οπαδοί, δηλαδή των παραδοσιακών κλαμπ, τους έχουν. Όχι του πεταματού, ότι έλα ρε, μην μιλάτε εσείς τώρα πλαστικό κλαμπ, δηλαδή μην μιλάτε ναι. Εσείς και δεν υπάρχεται. Και, εντάξει. Δηλαδή, τους έχουν καταλαβαίνει. Ωραία, στο πρώτο λεπτό ευκαιρία η Αταλάντα. Πολύ ωραίο συνδυασμό. Πολύ ωραίο συνδυασμό. Βγήκε σχεδόν τετατέταλα με το αριστερό πόδι. Δεν ξέρω αν έχει αυτός, πλάσαρε... αυτό. Πλάσαρε. Για να κλείσω, Ζάχο, αυτό που ναι. Είπα για τον Άρη, μην το πάρει ότι σου είπα για να σε κάνω κάτι. Όχι, ρε, εντάξει, μην τε... Τυχαίο το είπα. Εντάξει, μην τε λένε. Την ομάδα Πάουξη είπε είσαι. Ναι, ναι. Και τον Πάουξ, αν πει μικρή θα πουν οι Άγγλοι τότε, δεν θα πουν μεγάλοι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Περίμενε. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Ρε χαμάλι, ρε χαμάλι, Νεϊμάρ. Τι χαμάλης είσαι ρε, αν είναι δυνατό ρε φίλε, χτυπιέτο, βγήκε ρε φίλε μόνος του, βγήκε αυτός και ο τερματοφύλακας, από το κέντρο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, βγήκε λοιπόν, από το κέντρο. Ναι, κάτι, κάπου το βλέπω, ναι, ναι, κάπου το βλέπω, το βλέπω. Πω, πω, παιδιά, αυτό το πλασέ δεν θα το κάνει, ούτε ο Ιντίγε δεν θα το κάνει. Πω, πω, τι έκανε ρε φίλε. Το βλέπω και εγώ. Άμπαλε. Για να κλείσω με αυτό. Κατάλαβες ότι τον έχω πρώτο σκόρε, να ξέρεις, έτσι. Ότι θα βάλει τον πρώτο γκολ. Αλλά σου λέω ότι έχεις δίκιο, γιατί άμα πεις σε έναν ξένο ότι ο Ολυμπιακός έχει 45 προβλήματα και μετά ο Πάοκ έχει 4, ο Άρης έχει 3 και ο Άρης 3 και ο Άρης έχει μεγάλη ομάδα με 3, ο Άρης έχει 45, που τι μιλάτε. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Είπαμε, είναι και εφόσον είσαι και στην Αγγλία όπως είπες, άλκουλ τώρα, αλλιώς το βλέπω το ποδόσφαιρο οι άνθρωποι. Ναι, τώρα ναι, είναι... ναι, ναι. Πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, Ζάχο, να σε καλά. Έτσι που, που τα είπαμε, φίλε. Και περιμένω την εκπομπή την Παρασκευή που ήρθα το φίλο από τη Γερμανία να γουστάρουμε. Έτσι, έτσι. Καλά. Και αύριο θα είμαστε εδώ, έτσι. Πρώτο Θεό και την ναι, Παρασκευή. Ναι, ναι, να σε έγινε. Καλά. Έγινε. Έγινε. Να σε καλά, yeah. Να σε καλά, Παναγιώτη. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Ρε, παιδιά, τι έχασε αυτό ο. Πω, ρε, φίλε. Μετά όταν λέμε ότι είσαι για. Δεν είσαι ποδοσφαιριστής, αλλά είσαι, πώς το λένε, ζογκλέρ, δεν είσαι ποδοσφαιριστής. Μετά έχουμε άδικο να. Δεν χάνεται αυτό το γκολέρ, φίλε. Τερματοφύλακα, είχε 32 επιλογές και έκανε ένα πλασέ. Πρόσεξε, ανενόχλητος, έτσι. Δηλαδή, όχι να τον πιέζει από πίσω, να είναι το πόδι του άλλου. Ανενόχλητος. Άμα δεις τι πλασέ. Δεν έχει κάνει τέτοιο πλασέ ο Ιντέγε. Για να καταλάβετε τι, περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310 287 και 3 οχτάρια θα είναι και πάλι δικό σας. Επαναλαμβάνω 2310 287 και 3 οχτάρια. Να πούμε ότι ακουγόμαστε στο 107,4 αλλά στη Χαλκιδική, στο δεύτερο τρίτο πόδι, στο Στριμωνικό Κόλπο, στην Καβάλα και στη Βόρεια Θάσο υπάρχει κάλυψη μέσω του Space 92,2 και φυσικά στη Δράμα κάλυψη μέσω Radio Sound 93,8. Πάμε! Στο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Ρε το Νάβας τι έβγαλε δεύτερη ευκαιρία της Αταλάντα. Μια κεφαλιά από την δεξιά πλευρά, λίγο πλάγια βέβαια, κόρνερ τώρα. Ο Νάβας δεν το έκρασε, την τέτοια πήγε έτσι. Αμά, τρίτη ευκαιρία. Πω 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 τη χάνει η Αταλάντα. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Αθλητικός λίμπερο 107,4. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο, αλλά θα ακούσουμε τον φίλο που είναι στην αναμονή. Έλα Ζάχο. Έλα Θόδωρε. Όχι, όχι, έλα, για κάνε μια ακόμη προσπάθεια. Χρήστος Σέρες. Έλα, έλα, έτσι μπράβο. Έλα ρε φίλε, έλα. Πω πω, έχει χάσει φίλε, έχει χάσει δύο ευκαιριάρες, δυόμιση ευκαιριάρες, βέβαια έχασε κι άλλος το Νέιμαρ φίλε. Τον έχουμε βρει. Ζάχο, πάμε. Βάλε γκολ, το έχω παίξει 3-2. Ρε φίλε, έχω πιάσει τα δύο σουηδικά και έχω πρώτο, το πρώτο γκολ να το βάλει ο Νεϊμάρ και βγήκε αυτός και η εστία. Και πάω να πανηγυρίσω τώρα, τι μου λες. Είμαι on fire. Είμαι on fire από χθες. Τίποτα, εντάξει, τι δεν παίρνω πάρα πολλά. Μην, εγώ παίζω, φτιάξε φίλε, εγώ δεν παίζω μισό ευρώ, ένα ευρώ, ενάμιση και δεν παίζω ποσά. Δηλαδή παίζω ένα ευρώ να πάρω 30, έτσι. Λίγο είναι. Καλά, τι είναι, αυτό είναι, ναι. Είναι, πλάκα, και έχω τώρα, έπιασα τα δύο τα σουηδικά και έχω πρώτο σκόρε. Όχι πρώτο σκορ, το πρώτο γκολ να το βάλει ο Νεϊμάρ. Και παίρνει την μπάλα από το κέντρο και φεύγει μόνο του, ρε φίλε. Φεύγει μόνο του να περάσει και τον τερματοφύλακα αυτό το παλτό. Και έκανε ένα πλασέ, αν το δει. Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε. Αυτό παίρνει και λέμε μετά για τον Ιντέγε, παίρνει 500 χιλιάρικα, 550.
Ναι, έκανε ένα πλασέ. Τι να πω, δεν θέλω να πω κανένα. Τι να πω. Μητόσεβιτς. Ξέρετε, χάνουν ευκαιρίες. Θέλω 0-0 θα λήξει. Όχι, φίλε, δεν θα λήξει 0-0. Στο 13ο λεπτό έχει 4 μεγάλες ευκαιρίες. 3 μάλλον. Και τώρα πάλι είναι πολύ καλή η Αταλάντα. Δεν παίζει και ο Εμπαπέ. Τον είδα στο μπάγκο, στην κερκίδα δηλαδή. Πάγκο. Η Αταλάντα είναι πολύ καλή. Πάρ και τον γκολ. Α, κεφαλιά. Τι λες, καταστραφήκαμε αν περάσει η Αταλάντα, ρε φίλε. Τι λες. Έχουμε παίξει από το Δεκέμβριο. Ποιος θα πάρει το Champions League και ποιος θα πάρει το UEFA. Τι έχεις βάλει. Τι έχω βάλει. Πάρει σε Ζερμέν. Έβαλα και Ίντερ. Αμάρεζα. Τι να βάλω, ρε φίλε. Manchester City και Paris Saint-Germain που έχουν στο στοίχημα δεν υπάρχει ποιον χωνεύω, ποιον δεν χωνεύω, έτσι. Ναι, αλήθεια. Παίζεις το ποσοστό με βάση τις πιθανότητες που έχει να βγει. Έτσι. Δεν μπορεί να δίνει αλήθεια, 11 ναι. Και 12 την Paris. Εντάξει, 12 την έχει. Που έχει κάποιους από τους παίκτες που είναι οι καλύτεροι στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Καλά έκανες, εντάξει, καλή σαν σκέψη, αλλά είπαμε. Είναι τέτοιο, πώς το λένε, συμπάθεις και τι πάθεις, δεν τους χωνεύω καθόλου. Το λογικό είναι να μην το πάρει πάει βέβαια, γιατί έχει μικρή φανέλα, αλλά εντάξει, α δούμε. Είναι ευκαιρία της τώρα και με την κλήρωση που έχει και με τα μονάματς. Πάμε. Πάμε. Για αρχή χαιρετίζουμε να δώσω ένα φιλαράκι σε ένα άρρωστο αριανάκι στο Φώτη του Σιδηρόκαστρο. Mm-hmm. Τι νέο έχουμε για. Τίποτα, πρέπει να σου δώσω. Μετά θα διαβάσω και το μήνυμα του Νεκτάριου. Ένα λεπτό. Μεταγράφες τίποτα. Υπέγραψε ο Μπερτόλιο, έρχεται ο Γκανέα αύριο νομίζω, κάτσε να το δω. Πού είσαι Γκανέα. Περίμενε, δώσε. Τον είδες αυτό καθόλου σε βιντεάκια? Όχι, δεν το ξέρω. Δεν βλέπω βιντεάκια, το είπα στην αρχή. Θα ακούτε τις εκπομπές. Δεν βλέπω βιντεάκια. Το βιντεάκι θα μου δείξει τα καλύτερά του. Δεν θα μου είναι δείξει ούτε τις αδυναμίες του ούτε τα καλύτερα. Δεν βλέπω βιντεάκια. Είναι απάτη, ναι. Εντάξει. Απλά να δούμε λίγο. Όχι, δεν είναι απάτη. Το βιντεάκι θα το φτιάξω άλλο με τις καλές στιγμές του. Δεν θα φτιάξω με τις κακές στιγμές. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, για Γκανέα που είπες. Αύριο το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη ο Γκανέα έρχεται υπογράφει για 2 χρόνια με τον Άρη. Κάποια αθηναϊκά site διάβασα ότι τον ήθελε και η ΑΕΚ, λέει τον Γκανέα. Ας μείνει με την όρεξη ΑΕΚ. Εντάξει, θα τον δούμε στο γήπεδο. Όσον αφορά για το μπάσκετ, κατέπεσε λέει εκ νέου η γκίτη ΚΑΕ. Δύσκολα τα πράγματα μας τώρα. Τέλος πάντων. Ζάχο, το πρώτο μάτς πότε είναι Ευρώπη? 17 Σεπτεμβρίου. Πότε παίζουμε? 17 Σεπτεμβρίου. Κλήρωση δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω. Λογικά πρέπει να είναι κοντά. Μόλις τελειώσει, δηλαδή παίξουν και ο ΠΑΟ και οι άλλοι τα πρώτα προκριματικά, το επόμενο πρέπει να είμαστε κι εμείς μέσα. Η λογική. Όχι, πρέπει, θα είμαστε. Χωρίς να ξέρω πότε γίνεται. Εφόσον τα μάτς είναι 25-26. Άρα υπολογίζει μετά από 2-3 μέρες γίνεται η κλήρωση. Έτσι. Αρχές. Και να ξέρουμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Καλά, Ζάχο. Καλή συνέχεια. Έγινε, φίλε μου. Έγινε. Να σε. Καλά. Καραγκιόζη. Χάνεις αυτό το γκολ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Ζαχαρία. Αμάν. Τι λέει, ρε, φίλε. Δηλαδή συγκινήθηκα τώρα πραγματικά. Ένα δάκρυ κύλησε από το αριστερό μου μάτι. Από μένα να δεις. Έχω ένα τι? Κουτάκι δίπλα για να πέφτουν τα δάκρυα. Τι, μπήκε τίποτα κανένα κουνουπάκι, τίποτα γιατί. Τι να πω. Όχι, εντάξει, έχω σίτα. Έχει σίτα. Την έξυπνη σίτα ή τη χαζή? Έξυπνη αυτή. Έξυπνη σίτα. Βλέπεις το μας τώρα, αυτό το τέτοιο που έχασε ο τέτοιος, το είδες? Όχι, δεν βλέπω δυστυχώς. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Δεν έχεις και κανένα link τίποτα, μην πώς... Ναι, μπορώ, αλλά... μπορείς, φίλε. Υπάρχει και ένα προγραμματάκι, τα που τα έχει, τέλος πάντων. Έλα, πάμε ρε Αντρέας, ακούμε. Ναι, το έχω. Έχεις δίκιο, στον Ταλούζι παίζουν, ναι. Ταλούζι, ναι, ρε. Καταρχήν, ροζ καρεκλάκια, στα πόσα ροζ, κόκκινο ροζ, δεν ξέρω τι χρώμα είναι αυτό το μυστήριο, βυσσινή μάλλον. Νομίζω έχει μόνο το Camp Nou και το Ταλούζ. Νομίζω υπάρχει άλλο... μάλλον, δεν ξέρω. Εντάξει. Πάντως η έδρα της Αταλάντα είναι στον Πέργαμο, όντως. Είναι στον Πέργαμο, ναι. Αλλά μου είπες ότι γίνεται, μου έγραψες ότι παίζεται εκεί το μάτς. Είναι το απεκτή εκεί το μάτς. Όχι, το μάτς δεν παίζεται εκεί. Έτσι μου έγραψες όμως. Όχι, έγραψα ότι το γήπεδο το ανακοινισμένο είναι εκεί. Η έδρα της. Είσαι μεγάλο κάρτον, είσαι. Είπα ότι παίζουν σε αυτό στον Πέργαμο. Αλλά μετά σου λέω, έχεις δίκιο, παίζουν Ταλούζ. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει. Το άλλο ήθελα να πω για τις ηλικίες που λέγατε. Ναι. Τα λεπτά, το ποδόσφαιρο. Α, ναι, μου το είχα πει. Κάτσε να διαβάσουμε γιατί είναι το The Point, το μήνυμα του Νεκτάρη, ο οποίος μου λέει.
Δεν είναι λάθος, λέει, μαθηματικά. Η χρονική διάρκεια του έτους, του λεπτού, η κάθε φυσικού μεγέθους είναι όλες οι μέρες, τα λεπτά και ούτω καθεξής. Συνεπώς ο γκάμα θα είναι στο 34ο έτος της ηλικίας του. Πολλά δεν είναι τα τρία, ότι είναι πολλά είναι. Αλλά και εγώ, μα το ίδιο λέμε, νεκτάρια από άλλη οπτική γωνία. Εγώ δηλαδή, αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι έχει γενέθλια 15 Σεπτεμβρίου, εγώ έχω 5 Σεπτεμβρίου γενέθλια, έτσι. Και γενέθλια και γιορτή την ίδια μέρα έχω. 5 Σεπτεμβρίου. Άρα 7 Σεπτεμβρίου θα είμαι 52, εφόσον το λες και εσύ όντως, του έτους, του λεπτού και του δευτερόλεπτου, έτσι. Θα είμαι 52 χρονών, 2 ημερών, 8 ώρων και 37,5 δευτερολέπτων. Αφού το πάμε τώρα. Αυτό λέω. Όχι 52 στα 53. Το 3 πώς μπαίνει. Το 3 πώς μπαίνει, αφού είμαι 52 και 2 ημερών. Το 53. Πάω στο 53. Μέχρι να πάω στο 53 θέλει άλλες 365 μέρες. Πώς γίνεται, τι μαθηματικά είναι αυτά, ρε παιδιά. Sorry. Έλα, ρε Αντρέ. Υπάρχει μια διαφορά. Για πες. Το πόσα έχεις κλείσει, ναι, και το ποιο έτος διανύεις. Σε ποιο είσαι δηλαδή στη διάρκεια του. Ναι. Έχω δηλαδή, κλείσει εγώ, τα 5. Γεννήθηκα. Ναι, πες. Θα σου πω για μένα. Γεννήθηκα Δεκέμβριο του 81. Ωραία. Εμένα, με ρωτήσεις πόσο χρονών είμαι, θα σου πω τα κλεισμένα. Ακριβώς, το συμφωνώ. Ναι. 39 θα πεις. Ναι. Τότε, ναι, το ίδιο λέμε. 39 και 8 μηνών είμαι. Μπράβο, το ίδιο, αυτό λέω. Ναι. Είμαι 39 και δυνανή. Ναι, ρε παιδί μου, σε ρωτάνε, δεν θα λες 39 και 8 μηνών, λες 39. Όχι, 39. Ο άλλος λέει, όχι, 40 θα πεις. Πώς 40, ρε φίλε, αφού δεν έχω μπει κάσα 40. Πώς θα μπω 40. Τέλος πάντων, μεγάλο. 39 θα πω. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Για πες. Μπορώ να πω, αντί να πω είμαι στα 39, αντί να πω είμαι 39, μπορώ να πω είμαι στα 40. Δηλαδή διανύω το 400. Καλά. Το ότι πηγαίνεις μπροστά. Είσαι 39 και προς τα 50 πας, όχι μόνο προς τα 40. Εντάξει, τι λογική είναι αυτή, δεν την καταλαβαίνω πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει. Τέλος πάντων. Επειδή έχω και μια μανία με τα νούμερα, με τα νούμερα έτσι έχω μια μανία, έτσι τα αγαπάω τα νούμερα και έτσι. Ναι. Για πες. Κοίταξε, τώρα για τα λεπτά που είπες στο αγώνα, ότι είναι λάθος, αν πει για παράδειγμα στο 57 και 30, ναι, ότι να πούνε ότι είναι στο 58. Δεν είναι λάθος, είναι στο 58. Όχι, όχι, είπα. Έχουν συμπληρωθεί τα 57. Λέει μπαίνει τον γκολ στο 37 λεπτό και 20 λεπτό και σου λέει στο 38. Όχι, στο 37 μπήκε. Όχι. Γιατί ξέρεις τι με είπε ο Χρήστατος. Υπάρχει εκπομπή. Μου λέει, άμα μπει, λέει, στο 35 δευτερόλεπτο, δεν είναι το πρώτο λεπτό. Όχι, λέω, δεν είναι το πρώτο λεπτό. Τώρα το είπες, λέω. Είναι το 35 δευτερόλεπτο. Μπήκε τον γκολ στο 35 δευτερόλεπτο. Δεν είναι το πρώτο λεπτό. Το 31ο δευτερόλεπτο όμως είναι μέσα στο πρώτο λεπτό. Το πρώτο λεπτό είναι μέσα στη διάρκεια. Ωραία. Είναι μέσα στη διάρκεια του πρώτου λεπτού. Όχι, ρε φίλε. Καταλαβαίνω, εντάξει. Είναι... Η αλήθεια κουμπάει. Η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια κουμπάει και στις δύο βάρκες λίγο, ναι. Αλλά εντάξει. Έχει επικρατήσει, δηλαδή, έχει επικρατήσει μόνο η μία και αυτό μου. Δηλαδή η άλλη φαίνεται παράλογη. Δηλαδή ξεκινάει το ματς, ένα δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα. Ναι. Το δύο δευτερόλεπτο είναι μέσα στο πρώτο λεπτό. Δεν έχει συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, αλλά είναι μέσα του. Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν μπαίνει. Του πρώτου λεπτού, ναι. Αυτό σημαίνει. Όταν μπαίνει, δεν λέμε μπήκε το. Όταν λέμε μπήκε το πιο γρήγορο γκολ, δεν λέμε μπήκε στο πρώτο λεπτό. Μπήκε στο 12ο δευτερόλεπτο. Είχε βάλει ο Κόκκι με την Καλαμαριά. Έτσι. Στο 11ο δευτερόλεπτο. Ναι. Μπήκε, δεν είπαμε στο πρώτο εκεί, λεπτό. Πρώτο λεπτό είναι και εκεί, το 50. Αυτή... Λέμε, ναι, σε αυτό που λες τώρα λέμε δευτερόλεπτο. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλα που έχουν μπει μέσα στο πρώτο λεπτό σε άλλο, ναι, δευτερόλεπτο. Ναι, με είδες, το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε. Δεν μπορείς να τα βάλεις. Με το μεγάλο Ζάχο Ντρούλινγκ δεν μπορείς να τα βάλεις. Άστα αυτά. Άστα αυτά. Χάσε εδώ η Εκ Ντρούλινγκ έχουμε. Δεν είναι ότι παίξε και γέλασε. Εντάξει, έχουμε τάξεις, έχουμε αρχάριους, έχουμε μέση και έχουμε και. Ρε τι ρε. Δεν τα βάζεις με το Εκ Ντρούλινγκ. Εφόσον έχει συμπληρωθεί το 37ο λεπτό, λοιπόν, και έχει ξεκινήσει το επόμενο, είναι, ναι, στο 38ο. Λοιπόν, σε κλείνω γιατί μου έσπασε τα νεύρα και πρέπει να. Πλάκα κάνω. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, Ανδρέα, να σε καλά. Και εσένα, και εσένα, και καλή δουλειά, γιατί είσαι στη δουλειά λογικά. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Τι έλεγα εδώ για το. Βλέπω και την, να είναι καλά ο Αργύρης μας. 31 Αυγούστου είναι η κλήρωση και 17 Σεπτεμβρίου, το είπα για το 17 Σεπτεμβρίου. 12 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αν όλα πάνε καλά, έτσι, γιατί υπάρχουν με αυτό με τηλεοπτικά, κεντρική διαχείριση, θα υπάρχει σίγουρα. Γιατί δεν βλέπω κανένα τρελό να προσφέρει για τις ομάδες που έχουν μείνει χρήματα, έτσι. Οπότε θα υπάρχει εκεί πέρα ένα προβληματάκι. Αν πάντως όλα πάνε κανονικά.
12 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη αγωνιστική και πρέπει να είναι Σάββατο νομίζω εδώ, γιατί 5 έχω γενέθλια, είναι Σάββατο, άρα 12 είναι Σάββατο. Και 17 είναι το πρώτο ευρωπαϊκό, έτσι, το οποίο θα γίνει κλήρωση και πολύ πιθανό είναι και στο Χαρλό ή εκτός έδρας. Ένα από τα δύο, αν μέχρι τότε δεν είμαστε με τίποτα χακή στολή και πολεμάμε, έτσι, παίζει και αυτό το σενάριο, μικρό μεγάλο, παίζει. Λοιπόν, τι λέγαμε εδώ για το μπάσκετ, λίγο να το δω λίγο αυτό. Την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία έχει ανασταλεί εκτέλεση της κατα... Δηλαδή, μας είχαν κάνει... Ευτυχώς δεν πήγε. Λοιπόν, μας είχαν κάνει το αποκρούσαμε την πρώτη φορά, δηλαδή το να... να είχαμε κατάπτωση της εγκαιτικής. Το ξανακάναν δεύτερη φορά και τώρα το πέτυχαν. Πρόκειται για μια απόφαση που προκαλεί, θα πάρουμε τους φίλους που είναι στην αναμονή, πρόκειται για μια απόφαση που προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα, η οποία συνεχίζει να πληρώνει τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικάσιμος υπόθεση είχε οριστεί στις αρχές Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει ότι οι πιστωτές θέλησαν την άμεση κατάπτωση εγκυητικής, προκειμένου να πάρουν τα οφειλόμενα ή να πιέσουν για διακανονισμούς. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους Μιχάλη Τσαϊρέλη, Δημήτρη Βεργίνη, Σπύρο Μούρτο και Θοδωρή Ζάρα, αίτηση ανάκλησης κατέθεσαν. Καλά, αυτή είναι από προηγούμενα χρόνια, δηλαδή από πέρσι, δηλαδή πέρσι δεν πληρώνονταν, πρόπερσι, καλά, ο Τσαϊρέλης είναι πιο παλιά. Προσωπεί ο δικηγόρος Νίκος Πετράτος και τα λοιπά και δηλαδή, βάσει συμφωνίας για το άρθρο 99 έχουν εξοφληθεί από την προηγούμενη κατάπτωση της εγγυητικής, όμως διεκδικούν περισσότερα χρήματα με τους υπόλοιπους πιστωτές και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο μπάσκετ. Υπήρχε και η συνέντευξη του ΑΣΥΓΜΑ. Και αυτό με τα διαρκείας και με τις μετοχές δεν το βλέπω να προχωράει το πράγμα. Θα μου πείτε, εντάξει, είναι και 15 Αύγουστος, ας έρθουν πίσω ο κόσμος. Α, δεν, παιδιά, δεν έχει ο κόσμος, ακόμη και να θέλει, να θέλει να δώσει κάποιος, δεν έχει, έτσι. Δεν έχει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και αυτά με τον κορονοϊό και με τις δουλειές και αυτά δεν έχει ο κόσμος. Μην τρέμε, ναι, λέμε ό,τι θέλουμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αργύρης είμαι. Έλα ρε Αργύρη. Α, παλεύουμε εδώ πέρα. Λίγο τα μάτς, λίγο το στοίχημα, λίγο το τέτοιο, λίγο κουσκούς, λίγο έτσι κανένα ανέκδοτο. Περνάει η ώρα. Έτσι. Πολύ ωραία. Ζάχο, ναι. Φέτος ποιος θα το δείχνει το ελληνικό πρωτάθλημα? Γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει. Τι, αυτές οι ομάδες που έχουν με την Νόβα συμβόλαιο, μία και από αυτήν ο Άρης, δεν έχουν πρόβλημα. Όλες οι άλλες, ο ΠΑΟΚ έχει το ΠΑΟΚ TV. Η ΑΕΚ δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός νομίζω είναι στην Νόβα, είναι. Νομίζω. Νόβα, ναι. Και ο Παναθηναϊκός από πέρσι ήταν στην Νόβα. Δεν ξέρω τι θα κάνει, Νόβα. Βέβαια. Δεν ξέρω, είναι λίγο ρευστή η κατάσταση. Η ΑΕΚ ήταν, αν θυμάσαι τότε που λέγανε ότι θα πάρει ο Μαρινάκης που δεν πήρε τελικά την Νόβα και έλεγε θα την κοπανίσω, θα την κάνω και θα την κάνω. Και έμεινε φυσικά και θα ξαναμείνει η ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω. Το πρόβλημα. Ω, πάρτε τον γκολ σου. 1-0 η Αταλάντα. Φυσικά. Γκολάρα έβαλε. Ναι. Αυτός ο Πιάτσης, πώς λέει, Πλάσιτς, αριστερό, πώς έβαλε ο Φετφατζίδης στην Κρήτη, έτσι με το αριστερό, έτσι με το σώμα, ο αλλά ο την πήγε στο γκολ στο γάμα, δεν την πήγε σερτά όπως ο Φετφατζίδης, πολύ ωραίο γκολ. Ο Πάσαλιτς, αυτό που είπα, ο playmaker που έχει ο Άρης, κάτσε να το ξαναδούμε λίγο, Αργύρη, sorry, 1-2 ωραίο. Αυτή ρε φίλε η άμυνα της πάρει, φίλε ρε, πω, μετά λέμε για τους... Για τους δικούς μας λέμε. Πω. Θα μου πεις, παίζει ο άλλος που είναι. Τι να πω, ρε. Έλα, πάμε ρε αργία. 1-0 η Αταλάντα πάντως. Μας κατέστρεψε. Μας τσάκισε σε 4 στοιχήματα. Πάμε. Πάντως λέμε, Ζάχο, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ναι. Και η Θεσσαλονίκη είναι άδεια όσο ποτέ. Τελείως άδεια. Και είναι Τετάρτη, Δηλαδή Παρασκευή που θα κλείσουν και τα μαγαζιά, τι θα γίνει. Ωραία. Ναι, εντάξει, άκουσε. Η Θεσσαλονίκη θα είναι άδεια, αλλά παίζει ρόλο το, τι είναι, το πόσο, δηλαδή ανάλογα με τι το συγκρίνεις. Έτσι, αν το συγκρίνουμε με πριν 10-12 χρόνια, όχι δεν είναι άδεια, είναι γεμάτη, εγώ θα πω. Με σχέση τι γινόταν προ-κρίσος, έτσι. Και άλλο τώρα να πηγαίνεις 2 εβδομάδες και 20 μέρες διακοπές, και άλλο να πηγαίνεις 3-4 μέρες και να κοιτάς ευρώ προς το ευρώ. Εντάξει. Τώρα και, έτσι. Έτσι είναι. Και να κοιτάς, ας πούμε, να πας σε κανένα. Σπίτι φίλου ή συγγενή, κάτι. Εντάξει. Εντάξει. Είναι κάπου ενδιάμεσα η αλήθεια. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει πολύ χρήμα. Φέτος δηλαδή δεν έχω ούτε διαρκεία, τίποτα. Για ποιο πράγμα λες?
γενικά στο ποδόσφαιρο τώρα βγήκαν διαρκέ. Ο Άρης έβγαλε διαρκέ και βλέπω και πολλοί κόσμος έχει πάρει στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ναι, βέβαια, που είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ωραίο σου του Neymar out, series out. Εκεί που είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, γιατί πρέπει τα μπαν να ξεμπαν. Δεν βλέπω πολύ. Όχι, άλλο λέω και πώς, αφού τα παιχνίδια γίνονται χωρίς κόσμο. Για να βοηθήσει την ομάδα. Ναι, δηλαδή, για βοήθεια της ομάδας είναι το ότι ο κόσμος ευελπιστεί ότι θα υπάρχει κάποια στιγμή κόσμος. Αν τώρα δεν είχαμε αυτή την έξαρση που έχουμε στα κρούσματα που μεγάλωσαν οι αριθμοί, μιλούσαν μέχρι και για κόσμο λίγο μεν, έτσι. Μπορεί και από την αρχή του πρωταθλήματος. Δηλαδή, να επιτρεπόντουσαν 4-5 χιλιάδες, ξέρω εγώ 6, ανάλογα με την χωρητικότητα του γηπέδου. Αλλά δύσκολα. Εσύ έλεγες ότι μέχρι το Δεκέμβρη δεν βλέπεις να έχουν τα γήπεδα. Δεν το έλεγα εγώ. Δεν το έλεγα εγώ. Το έλεγαν τα ρεπορτάζ. Εγώ πώς να το πω. Ναι. Τι είναι αυτό που. Ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει με διαρκεία. Δεν ξέρω. Γιατί το ρώτησα στο παιδί. Ναι. Στο παιδί να μας πει. Στο Στέλιο. Είναι καλή ερώτηση αυτή. Δεν ομάδες να βγάλουν διαρκεία. Ούτε ο Ολυμπιακός νομίζω βγάζει διαρκεία τέτοια. Δεν ξέρω, Άρης πώς έβγαλε. Ο Άρης βγάζει, ρε φίλε, ζητάει και τη βοήθεια του κόσμου, έτσι. Μπορεί μέχρι και εκεί. Πού έβλεπα τώρα έτσι λίγο στο διάλειμμα, ποια ομάδα που παίζει αυτός που έπαιζε τον Παναθηναϊκό, μωρέ. Τέλος πάντων, μία ομάδα στην Ισπανία έχει, λέει, ήδη 8.000 διαρκείας. Ενώ ξέρουν, λέει, ότι δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Εντάξει, είναι και άλλοι, όπως λέγαμε για την Αγγλία, αλλιώς βλέπουν είτε το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο σε άλλες χώρες, αλλιώς το βλέπουμε εμείς, έτσι. 8.000 διαρκείας σε μπάσκετ, έτσι, δεν σου μιλώ για το 90% λέει, του γηπέδου είναι ήδη έχουν πουληθεί τα διαρκείας. Τι από τώρα. Εκεί σε κλειστό γήπεδο, σε κλειστό γήπεδο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κόσμο, γιατί στο μπάσκετ είναι κλειστά τα γήπεδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς υποβαθμίζεις και τον μπάσκετ, Ζάχο. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, λέω, αυτοί οι παίκτες τώρα που παίζουν στον Πάκο στον Άρη δεν θα παίρνουν συνέξω από το παλέ παλιά. Δηλαδή, όχι μόνο παλιά. Όχι μόνο παλιά, μέχρι και πρόσφατα δεν θα παίρνω να παίξω. Δεν μιλάμε για παλιά. Ναι. Το παλιά είναι. Άντε, στον Άρη τώρα πώς θα πάρει ο άλλος Ζεζάχ πάλι. Δηλαδή πάλι. Δηλαδή πώς θα έχετε βάλει το χέρι. Εντάξει, ο Αριανός και αν έχει βάλει. Και εγώ ο Αριανός και αν έχει βάλει. Ο Αριανός και αν έχει βάλει το χέρι. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι, αλλά θεωρώ. Άκουσε με, λίγο πολύ όλοι. Αλλά ο Αριανός νομίζω. Περισσότερο το έχει βάλει από όλους. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Ελλάδα, έτσι. Ποιο φορές χρειαστεί, ναι. Για να δω. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί. Για να δω. Θα τον δώσει την κόκκινη στον Νεϊμάρ. Τον έκανε ένα ψηλό μαρκαρισματάκι ο άλλος και γύρισε και του έδωσε έτσι ένα χαστούκο. Α, άμα πας στο. Όχι, στον προπονητή πάει. Πού να το βγάλει τον κόκκινη τον Νεϊμάρ, λίγο δύσκολα. Έλα, ναι. Τίποτα, ούτε κάτι. Πάντως, παιδιά, τα γήπεδα χωρίς κόσμο είναι όπως το φαγητό χωρίς σαλάτι. Δεν πέφτει πάρα πολύ, πιστεύω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Ναι, εντάξει, άμα έχουμε τέτοια. Αλλά βλέπεις, Ζάχος, στον Άστο, ένας πάνω στον άλλον. Εντάξει. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω, Ζάχος. Δεν ξέρω. Μας πουλάνε, τι γίνεται. Δεν ξέρω, φίλε. Και άμα δεις τα λεωφορεία, στο εκατοστό είναι η μάπα του ενός με του άλλου. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ επειδή αναγκάστηκα να μπω σε λεωφορείο, δε, και εγώ δεν θέλω να μπαίνω πριν καμιά βδομάδα, δεν είχε πάρα πολύ. Βέβαια ήταν 9-10 η ώρα όταν μπήκα. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Όχι, το πρωί. Και μάλιστα στην Τούμπα πήγα. 9-9 δεν είχε. Δηλαδή το 14 πήρα γιατί ήθελα να πάω στο Ικατούμπα για τα φάρμακα τη μητέρα. Ναι. Και δεν είχε, όχι. Δηλαδή εγώ περίμενα αυτό που περιέγραψε, ειδικά πρωί. Δεν είχε. Τώρα θα μου πεις ίσως γιατί είναι Αύγουστος. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα τι να σου πω. Και αυτά τα μέτρα που πήραν τώρα είναι, δεν ξέρω. Πραγματικά αυτό τώρα ειδικά με το 12 η ώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν θα βουλιάξουμε τα μαγαζιά πάλι. Δηλαδή θα ρίξουμε μια κλωτσιά. Μα δεν έχει λογική. Εγώ όχι. Να έχει λογική το μέτρο αντιμετώπισης. Να σου πω κάτι. Τώρα λένε τα μπουζούκια, λέει θα ανοίγουμε, λέει 6 ώρες, 6 ώρα θα ξεκινάμε και θα κλείνουμε, λέει 11.30, 12 παρά. Τι τους κάνει. Θα είναι αυτοί και οι σερβιτόροι. Ό,τι ήταν και πριν θα είναι και το. Με στην τάλα. Εντάξει, ρε παιδί μου, εννοώ ότι στην ουσία, άμα θέλουν, μεταφέρουν το ωράριο προς τα πίσω. Ή άλλοι χθες έβλεπα, λέει, έκλεισαν, λέει, οι καφετέρες και πήγαν, λέει, στην παραλία κάτω, στα παγκάκια πάλι τα ίδια. Δεν είναι αυτό μέτρο, ρε. Δεν είναι μέτρο. Τώρα είναι μέτρο να κλείσουν 12 η ώρα.
πάρε κάτι άλλο. Μπορούμε να σου πω και πιο αυστηρό. Αλλά είναι 12 η ώρα να κλείσει. Είναι μέτρο τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Μέτρο έτσι είναι μέσα. Αυτό. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δηλαδή μετά τις 12 κορδόσεις. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν είναι μέτρο αντιμετώπισης. Δεν είναι μέτρο αντιμετώπισης αυτό. Δεν μας λέγανε ότι με τη ζέστη ο κορονοϊός δεν υπάρχει. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Εγώ έχω, σου είπα, έχω τώρα πιθανόν να ακούει κιόλας. Έχω φίλο ο οποίος δουλεύει. Η εργασία του είναι εδώ και κάποια αρκετά χρόνια στο Ομάν. Στο Ομάν από το Μάρτιο έχουν 50 βαθμούς. Όταν λέμε 50-50. Ναι. Έτσι, 40 είναι καλά γι' αυτό. Μου λέει όταν έχουμε 40, μου λέει είμαστε καλά. 35-40 είμαστε καλά. Εντάξει. Δηλαδή τώρα και έχει, μη σου πω και 60 που λέει ο λόγος. Όχι, μου λέει έχουμε κρούσματα. Γιατί εκεί έχει πολλούς Πακιστανούς και πολλοί Ινδούς. Λοιπόν, και έχουμε κρούσματα. Και τώρα έχουν lockdown 3-4 μήνες. Οκτώβριο λέει θα ανοίξουμε, λέει. Και αν. Γιατί του λέω δεν θα έρθει σε διακοπές. Όχι, λέει ούτε μία στο εκατομμύριο. Οκτώβριο. Και όταν λέμε lockdown, εκεί lockdown, όχι σαν το δικό μας. Lockdown, δεν βγαίνει ούτε τα κουνούπια βγαίνανε έξω από το σπίτι. Δεν έχει, δεν έχει. Λοιπόν, δεν βγαίνει, όχι, οπότε δεν έχει σχέση η ζέστη και το καταλάβαμε και εμείς εδώ πέρα. Με αυτό που ζούμε και εμείς εδώ. Για πάει και έκθεση, Ζάχο. Εντάξει, πάει έφυγε. Δεν ξέρω από πού θα υπάρξει λίγο να θαρρύσουν τα μαγαζιά, θα θαρρύσουν εμείς με τα ταξί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι κόσμο ερχόταν στην έκθεση, τα ξενοδοχεία γεμάτα. Πάει μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά. Τι αεροπλάνο ερχόταν, τι δουλεύανε από τις καντίνες μέχρι τα μαγειρία, μέχρι όλοι δουλεύανε με την έκθεση. Έτσι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τι γίνεται, για να δούμε. Μήπως μας δώσαν και τα λεφτά τόσα πολλά, γιατί ξέρουν τι έρχεται και για να μας πάρουν. Δώσαν λεφτά πολλά να πάρουν και στον κόσμο όμως κάποια από αυτά. Τι θα πει, εγώ δεν έχω δει να παίρνει τίποτα. Το να δώσουν πολλά λεφτά. Δώσαν όντως 72, άμα πάρουμε 72 δις είναι εξωπραγματικό νούμερο, αλλά να πάνε και τα περισσότερα στον κόσμο να πάνε, σε επιχειρήσεις, αν τα μοιράσουν μεταξύ τους, για το κάνουμε. Έτσι, πες τα Ζάχο, πες τα, τίποτα δεν λέω. Πες πάνω. Έγινε. Καλά, γουέρμα. Να σε καλά. Καλό βράδυ, γεια. Να σε καλά, καλό σου βράδυ, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Το περάσαμε το διάλειμμα, το κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμα. Δεν τους βλέπω αυτό. Λοιπόν, ψηλοπίεσε τώρα η Παρή. Ένα φάουλ του Νεϊμάρ το απέξω εύκολα ο τερματάς. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. 23-10, 2-87 και 3-8. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Από τις 9 μέχρι τις 11 στους 107,4 μεγάκυκλους βρισκόμαστε. Το ξέρετε, αυτό είναι πασίγνωστο. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. 1-0 προηγείται η Αταλάντα στο 41ο λεπτό και 12ο λεπτό. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε όμως τον φίλο που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο, τι κάνεις. Καλησπέρα, μια χαρά. Ο Κώστας είναι από το Μανχάιμ. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, γεια σου, Κώστα. Τι κάνεις, παλικάρι μου, παλεύουμε εδώ πέρα έτσι, με τη ζέστη, με το απ' έξω ακούω, δεν ξέρω τι είναι απορριμματοφόρα, δεν ξέρω τι είναι αυτά, με τον Νεϊμάρ. Εμείς εδώ έχουμε πολύ πολύ ζέστη, εδώ και 4 μέρες, 38-37 έχουμε τρελαθεί εδώ. Η Γερμανία έχει γίνει Αφρική, να πούμε. Λογικό είναι. Πάλι έχασε, παιδιά. Πάλι έχασε αυτός ο Νεϊμάρ. Πω πω ρε φίλε. Θα το σουβλήσουν σήμερα, δεν τον βλέπω να τη βγάζει τη νύχτα. Δεν τον βλέπω, αν αποκλειστούν, δύσκολο τον βλέπω. Έλα, πάμε, Κώστα. Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Ακούω, φυσικά. Ένα. Αυτό εδώ στην πόλη που είμαι εγώ είναι γύρω στις 350.000-400.000 κόσμο έχει το Μανχάιμ. Έχει τόσο πολύ, μπράβο. Έχει. Λοιπόν, εδώ και από τότε που ξεκίνησε ο κορονοϊός, από πάνω από μένα είναι Γερμανός. Δουλεύει σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία εδώ. Ναι. Όλα και όλα τα κρούσματα που έχουμε εδώ στο Μανχάιμ είναι 5. Από την αρχή. Δεν έχουμε ούτε ένα θάνατο ούτε τίποτα. 5 κρούσματα μέσα όλους αυτούς τους μήνες, σε 6 μήνες. Ναι. Μπράβο. Ναι. 5 κρούσματα. Ούτε ένα νεκρό. Ναι. Αλλά. Λοιπόν, λέω, αλλά. Εγώ τώρα η Νέα Ζηλανδία, δεν ξέρω, το έχει ακούσει εδώ και 100 μέρες, δεν έχει ούτε ένα κρούσμα. Ναι. Έτσι. Άρα έχουμε όμως πανδημία. Στέκει αυτό, δεν στέκει. Όχι, θα σου πω. Στέκει. Θα σου πω. Αν λέω, δεν ξέρω αν αυτά που θα σου πω ισχύουν. Το πιο πιθανό είναι όχι. Δεν πειράζει. Αλλά αν παραδείγματος χάρη στη Νέα Ζηλανδία είπες,
είπαν από τη στιγμή που φάνηκε ας πούμε αυτό το πράγμα, δεν δεχόμαστε κανένα αεροπλάνο από καμία άλλη χώρα, πώς θα έμπαινε ο κορονοϊός, τι δεν, θα πετούσε από πάνω, πώς θα γινόταν. Το δέχομαι, το δέχομαι. Τώρα, εδώ το Μανχάιμ είναι μια πόλη που η Ράινα, όλες οι πτήσεις είναι ελεύθερες. Ναι. Πας όπου θέλεις, ούτε έτσι. Mm-hmm. Και λόγω τώρα αυτός ο κορονοϊός, μας και δεν μας γουστάρει, μας και δεν έρχεται προς τα δω, βλέπει τον Κώστα που πήγα να ούζω εδώ, ας πούμε, στο Μανχάιμ. Στο Μανχάιμ, ναι. Σου λέει, πού να πάω εγώ τώρα, πού να πάω, σου λέει, εκεί πέρα, το... τι έχει πολλούς Έλληνες εδώ. Λίγο, Κώστα, έτσι λίγο εμείς που είμαστε άσχετοι από Γερμανία, πού είναι το Μανχάιμ, είναι ψηλά, πάνω, μέση, κάτω. Στουτγκάρδη κοντά είναι στο... Αυτό είναι, Στουτγκάρδη είναι πάνω ψηλά, έτσι, πάνω ψηλά, αριστερά, ναι, ναι. Στο χάρτη, ας πούμε, αριστερά. Προς το κέντρο, πώς να σε πω τώρα, από ναι. Το Μόναχο είναι 350 χιλιόμετρα, από τη Στουτγκάρδη είναι 100. Α, από τη Στουτγκάρδη 100, το Μόναχο είναι με το που μπαίνεις στη Γερμανία κοντά είναι, ρε, εσύ. Δηλαδή, ναι, έτσι, αλλά είναι, εμείς είμαστε από την άλλη μεριά, στα κάτω, δεν είμαστε, πώς λέμε, δεν μας πεις βόρεια, θα μας πεις νότια. Κατάλαβα. Το αντίθετο είναι. Οκ, οκ. Ναι. Εδώ δεν μας ζουστάρει, δεν έρχεται. Εντάξει, ένα καλό είναι αυτό που σας πω. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλά κάνει δεν έρχεται. Δεν έτσι, το θέλουμε. Ωραίο είναι αυτό. Ένα, εντάξει, ξέρεις και λίγο, έχει λίγο πλακίτσα. Καλά, πρέπει να έχει. Η πλάκα στη ζωή μας πρέπει να υπάρχει μέσα, έτσι. Μπράβο. Αλλιώς... Ένα δεύτερο να σου πάμε πω. Στο δεύτερο. Τι μ' άρεσε προφανώς που έλεγες για τους αριθμούς. Ναι. Άμα πας σε ένα εργοστάσιο και δουλέψεις μισή ώρα, δεν την πληρώνεσαι. Ναι. Μισή ώρα και δύο λεπτά εννοείται δούλεψες μία ώρα και πληρώνεσαι μία ώρα. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Όχι, κανονικά άμα δούλεψες μισή ώρα. Το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει εργοστάσιο, αλλά άλλο στυλ εργοστάσιο. Το κανονικό είναι, μια που μιλάμε για δικαιοσύνη, αν λες ότι δούλεψες 32 λεπτά, να πληρωθείς για τα 32 λεπτά. Τα 32 λεπτά είναι, αν είναι 8ωρο, είναι 640 λεπτά, 480 λεπτά είναι, άρα είναι 32 λεπτά από τα 480 του μεροκάματο. Πρέπει να πάρεις, να κάνεις τη διαίρεση για να βρεις πόσο παίρνεις. Ναι, για να μην κάθονται αυτοί οι μαθηματικοί που μια βγάλα, χαρά όχι, κάθονται. Για να μην κάθονται και κάθεσαι εσύ, δουλεύεις μισή ωρίτσα. Καθόλου είναι μισή ωρίτσα. Όχι. Πολύ εύκολα, αν μου πεις πόσο είναι το μεροκάμα, θα το βγάλω τώρα. Έχω τρέλα, σου λέω με τα νούμερα. Και όπως οι επιρροές είναι έτσι. Ναι, εντάξει, λέω ότι είναι το σωστό, έτσι. Και τα νούμερα, πρόσεξε με Κώστα, τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα. Δεν μπορούν να πούν ψέματα και να θέλουν δεν λένε ψέματα τα νούμερα. Πάντα λένε την αλήθεια. Λοιπόν. Δύο θέματα για αυτά και ένα τελευταίο να πέσω για αυτό γιατί είναι mm-hmm. Γιατί περιμένω ο κόσμος ναι. Λοιπόν, πάρε αυτή την ευχή που είπες πίσω ρε. Ποια ευχή είπε το χάτι, ρε. Ποια? Για τον δώσε και εσύ μια ευχή μας και φύγει αυτός ο ξέρεις ποιος ο δικός μου και... Ο Φερέιρα διάβασε σήμερα. Ναι, θα σου πω κάτι. Άντε ρε, εντάξει, να δεις ότι με έπιασες καλές μου. Να φύγει φέτος και να έρθει του χρόνου. Άντε, εντάξει. Δεν μου είπες να φύγει, δεν μου είπες να πω να μην ξαναγυρίσει. Να ξαναγυρίσει, άντε. Διάβασε σήμερα το site αυτό του Αθλητάμπορα που γράφει. Ποιο είναι το site, δεν διαβάζω το site του ΠΑΟΚ. Το Αθλητάμπορα είναι ένα ωραίο του Zoom.gr. Όχι, όχι, δεν διαβάζω το site. Όχι, όχι. Ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λέει πολλά ωραία πράγματα και πάντα το μόνο που βλέπω είναι αυτό. Εντάξει. Γιατί λέει κάποιες αλήθειες. Και γράφει, άμα σου πέσει έτσι κανένα λεπτό, no, δείξε του μια ματιά, θα δείξει ωραία πράγματα, λέει. Why not. Είδες πάρα πολύ. Οκ. Πείτε. Ω, φίλε, να σε πείτε, καλά. Να σε καλά. Να σε γερός και να σε ακούμε με το χαμόγελο. Να σε καλά, να σε καλά. Υγεία, υγεία για όλο τον κόσμο. Να σε καλά, να σε καλά, Κωνσταντίνε. Υγεία για όλο τον κόσμο, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα. Ο φίλος δεν περίμενε. Καλησπέρα στον επόμενο. Γεια και χαρά σου, Ζαχαρία. Γεια σου, φιλάρετε. Να πω ότι 1-0 ημίχρονο έχουμε στο Νταλούζ, στην Πορτογαλία. 1-0 το καφενείο η Paris Saint-Germain χάνει από την Αταλάντα. Έλα, φιλάρετε, σε ακούμε. Είμαι με μια απορία. Δηλαδή, για πες μου. Ανοίξαμε τα σύνορα στους τουρίστες, mm-hmm. σε όποιους τουρίστες. Γιατί η οικονομία δεν θα άντεχε αν δεν ανοίγαμε τα σύνορα, σωστά. Αυτή είναι η λογική, ναι. Ότι να δουλέψουν όσο δουλέψουν, να πάρουμε ό,τι πάρουμε, ναι. Μπράβο. Άρα ρισκάραμε ό,τι ρισκάραμε για χάρη της οικονομίας. Ναι. Για να μπορέσει έστω να σταθεί όσο μπορεί να σταθεί mm-hmm. ο τουρισμός στη χώρα μας. Πώς είναι δυνατόν, αφού ρισκάραμε για αυτό το σκοπό, να μην δε ρισκάρουμε για να ανοίξει η έκθεση. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Αυτό είναι αυτό που λες.
Είσαι από αυτούς που λέω που διαθέτουν την κοινή λογική. Είναι δυσεύρετη. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Μα είναι σπαστικό να πρέπει να γίνονται όλα εις βάρος εντελώς συμπτωματικά του Βορρά και όχι του Νότου. Κοίτα, και δεν μιλάω για τον Νότο-Νότο, μιλάω για μια Αττική. Μα αναγκάζεις τώρα και εγώ που δεν είμαι, εντάξει λέω όταν υπάρχει οφθαλμοφανέστατη έτσι αδικία το λέω, νομίζω ότι πάνω κάτω στα κρούσματα είμαστε στα ίδια με την Αθήνα, όμως στην Αθήνα δεν έκλεισε ας πούμε μετά τις 12 και πρόσεξε ούτε έχω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, τι να σου πω τώρα. Δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και στα νησιά κλείνουν και παντού κλείνουν εκτός από την Αττική. Δεν λες και η Αττική έχει... Δίκιο έχεις, ξέρεις, θα σου πει τώρα άλλος. Φίλε, άμα ήθελα να κάνω τα στραβά μάτια θα τα κάνω στη Μύκονο και εκεί το κλείνω, ας πούμε, που γίνεται ο τζίρος είναι, ξέρω εγώ, όσο έχει όλη η άλλη Ελλάδα που λέει ο λόγος, έχει μόνο στη Μύκονο, ας πούμε. Το ναι, κλείνω... αλλά πάλι εντελώς συμπτωματικά όλα τα παπαγαλάκια της τηλεόρασης βάλουν εναντίον της Μύκονου. Δεν τη γουστάρουν που είναι πανάκριβη. Λες και αυτοί που πάνε εκεί δεν πρέπει σόνι και καλά να κουμπίσουν όσο μπορούν πιο πολλά λεφτά γιατί είναι συνάλλαγμα, αντί να το χαιρόμαστε που θα έχει ένα μπουκάλι νερό 1000 ευρώ, εμείς τι τιμές είναι αυτές, τι θες ορίζεις. Να κάνουμε, Μήκονος είναι για άλλα πορτοφόλια, δεν είναι για εμάς, τι να κάνουμε. Μα επειδή δεν μπορείς να πας και είναι in, άμα δεν μπορείς να πας μην πας ποτέ σου, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, το θέμα είναι δυστυχώς ότι τα συμφέροντα των Αθηνών και της Αττικής δεν έχουν κανένα λόγο να καλύψουν ούτε Κρήτη, ούτε Ρόδο, ούτε Μύκονο, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα μέρη και γι' αυτό παντού κλείνουν μετά τις 12 εκτός από την Αττική. Ναι, αλλά εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι κυριολεκτικά να θάβεις όλα τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο χτύπημα, πολύ μεγάλο χτύπημα είναι αυτό και πραγματικά δεν απορώ, δηλαδή εδώ για οικονομικούς λόγους δεν θυσιάζεις, δεν ρισκάρεις. Ενώ αλλού μπορείς και ρισκάρεις. Δεν τα καταλαβαίνω. Δεν έχει λογική, αυτό έχει, το ερώτημά σου στην αρχή είναι πολύ έτσι λογικό. Δεν έχει λογική. Και το χειρότερο, όλο αυτό, αυτή η σχετικότητα, αυτή η περίεργη κατάσταση 2 μέτρα και 2 σταθμά ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να νιώθεις ότι κινδυνεύει ο καθένας από μας από το διπλανό του όταν δεν φοράει μάσκα, αλλά και όταν φοράει μάσκα και είναι τόσο κοντά ο ένας με τον άλλον, το είπε ένας από τους πριν ακροατές, από τους προηγούμενους ακροατές, μέσα σε ένα λεωφορείο που τι τόσο απλό να μας κάνεις και ένα σωστό μέτρο, να μας κάνεις λίγο τη ζωή εύκολη. Φέρε 1000 λεωφορεία και βάλτα. Γιατί τόσο μεγάλο είναι το κόστος. Γιατί εκεί ρισκάρεις εσύ σαν κράτος. Γιατί μας αφήνεις να έχουμε πρόβλημα συνοστισμού, πραγματικού συνοστισμού, και εσύ δεν το είχες γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν φοιτητές αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, και πήγες στην ανάποδη κίνηση. Δηλαδή, άμα στις 9-10 κατέβαινες, υπήρχε περίπτωση να έχεις πιο πολύ κόσμο. Αλλά δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, πώς μπορούν να φοβούνται, να κινδυνολογούν, να ζορίζονται, να ορίονται και σε ένα άλλο πράγμα να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Τέλος πάντων, πραγματικά, πόσο φτιαχτό είναι όλο αυτό, όχι ο ιός, ο ιός δεν είναι θέμα, υπάρχει, αλλά είναι φτιαχτά τα μέτρα. Πιστεύω ότι το έχουν χάσει λίγο τώρα εδώ, φιλάρετε, λίγο εδώ το έχουν, προσπαθούν, ξέρεις, λέω εγώ έτσι, έξω από το χώρο τώρα μιλάμε, προσπαθούν, ας πούμε, πώς λέμε, να τα έχουμε καλά με όλους, κάπως έτσι, και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να τα έχουμε καλά με όλους και να έχουμε και με τους πλειοκτήτες, να τα έχουμε καλά και με την εκκλησία. Να τα έχουμε καλά και με το ποδόσφαιρο. Να τα, προσπαθούν όλα αυτά να τα συγκεράσουν έτσι ώστε να τα έχουμε όλα. Δεν γίνεται όμως. Αλλά αυτό με την Αθήνα πραγματικά είναι αξιοπερίεργο. Το πιο καθοριστικό ερώτημα είναι όταν τώρα που έχουμε τα διπλάσια, ίσως και τριπλάσια κρούσματα από το Μάρτιο και το Μάρτιο ήμασταν στα σπίτια μας μέσα κλεισμένοι σαν τα ποντίκια.
Ναι. Και τώρα που έχουμε τα τριπλάσια κρούσματα, δεν είμαστε. Θα σου πούνε τότε, εντάξει, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, εντάξει. Τότε δεν γίνονταν πολλά τεστ, οπότε δεν φαινόταν και ότι δεν βγαίναμε έξω. Οπότε δεν υπήρχε μετά, δεν μπορούσε να γίνει μετάδοση. Εφόσον υπάρχει lockdown και δεν βγαίνουμε έξω, δεν μπορεί να μεταδοθεί και ο ιός. Και ότι δεν γίνονταν πολλά τεστ τότε, γι' αυτό ήταν μικρό το νούμερο που δηλωνόταν ότι έχουν τον ιό, έτσι. Έχει μια λογική. Αυτό έχει. Δεν είναι όμως τώρα, δηλαδή, ή είναι λάθος το να ήμασταν κλεισμένοι όλοι, ναι, και όχι τοπικά. Γιατί τώρα τοπικά λένε. Ναι, ότι θα ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, θα σου πούνε. Άμα θες το κανονικό, θα σου πούνε, άμα τους φέρεις τόσο στο αμήν, θα σου απαντήσουν ότι κανονικά και τώρα πρέπει να έχουμε lockdown, αλλά δεν το αντέχει η οικονομία. Αυτό θα σου πω. Ωραία. Δηλαδή, αν το αντέχει, θα το είχαμε. Ναι. Και αφού πιστεύω το αντέχει η οικονομία, γιατί να καταστραφούμε εκ των προτέρων. Τι να σου πω. Εφόσον δηλαδή θα ρισκάρεις το μέλλον, ρίσκαρε το από την αρχή. Το ζήτημα είναι ότι κάπου γίνονται λάθος κινήσεις, ή πριν ή μετά. Δεν μπορούν όλα να είναι σωστά. Έτσι. Γεια και χαρά σου. Να σε καλά, να σε καλά, φιλάρετε. Καλό σου βράδυ και εσένα. Εύλογη απορία όσον αφορά αυτό που είπε το ερώτημα στην αρχή του φιλάρετου. Εντάξει, κοίτα, άμα θέλουμε έτσι να βρούμε απαντήσεις, θα σου απαντήσουν. Λέμε να υπάρχει και λογική έτσι πίσω από κάθε απάντηση. Θεωρώ ότι τώρα το έχουν ψιλοχάσει. Εγώ ήμουν υπέρ, θα μου πεις στην αρχή για τα πρώτα μέρα, θα μου πεις ρε φίλε, ούτε μαγαζί έχεις ούτε τίποτα, δεν καταλαβαίνεις. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Διότι μόνο όταν το πρόβλημα έρχεται πάνω μας το καταλαβαίνουμε 100%, οποιοδήποτε πρόβλημα είναι αυτό, έτσι. Όσον αφορά το άλλο που είπες, φιλάρετε αυτό, γιατί εδώ έχουμε φίλε, άσε τον κορονοϊό και άσε τέτοιο. Έχουμε 2020, δεν θυμάμαι πάλι το ίδιο, θα σου πω το παράδειγμα. Το 2006 άρχισε, το 7 ποτέ άρχισε αυτό το μέτρο. 13 χρόνια ρε φίλε, και τώρα μας είπαν στο 21, τώρα λένε το 23, γιατί σήμερα διάβασα λέει ούτε το 23 θα είναι έτοιμο. Η μεγαλύτερη κοροϊδία υπάρχει από αυτό το πράγμα και την ανεχόμαστε όλοι εδώ πέρα. Την ανεχόμαστε, έρχεται ο κάθε πρωθυπουργός, 13 χρόνια ρε φίλε. 13 χρόνια. Και μιλούσε και για μέσα μαζικής μεταφοράς και να βάλει, το λογικό είναι να βάλει περισσότερα λεωφορεία για να μπορέσει να μετακινηθεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει μετρό, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν και λεωφορεία. Γι' αυτό είμαστε παστωμένοι, είναι ο κόσμος ο ένας πάνω στον άλλο. Πώς θα γίνει, δηλαδή, δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, ερχόμενος προς το στούντιο, ακριβώς πέρασε ένα λεωφορείο από μπροστά μου, έκανε λες και ήταν έτοιμο να εκραγεί. Αν είναι και λίγα και τα μισά είναι και χαλασμένα, πάλι καλά είναι που είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Θα δούμε κάτι εικόνες πώς δείχνουν κάτι στο Πακιστάν σε κάτι τρένα που είναι μέχρι και στις οροφές του τρένου. Έτσι θα το δεις και εδώ πέρα. Αλλά αυτό με το μετρό, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά, εμένα με εξοργίζει. Αλλά και εγώ είμαι ένας βλάκς που και εγώ δεν κάνω τίποτα. Μου πεις τι θα κάνεις, ρε φίλε. Να βγω να φωνάξω, ξέρω εγώ, να ενώσω τη φωνή μου με άλλους. Καλός είναι ο Άρης, βγήκα, φώναξα για τον Άρη. Αλλά αυτό είναι σημαντικότερο, θεωρώ, έτσι. Δυστυχώς μεγαλώνοντας πίζει, έτσι που μου λέγανε και πάλι το μυαλό. Βλέπεις, 13 χρόνια είναι αυτό το πράγμα. Και πάει για άλλα 3 για 16. 16 χρόνια. 16 χρόνια. Και έρχεται ο κάθε, να μην πω τώρα και με σουτάρουν κιόλας. Και μας λέει, ο άλλος εγγενίασε πριν 2 χρόνια, 3 πότε εγγενίασε. Και είχε εκδοτήρια που ήταν από πλαστικό, ρε φίλε. Και το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα όμως, έτσι. Και ξαναψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Αυτούς που μας φλωμώνουν στο ψέμα. Υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, τώρα δηλαδή, το κάνουμε και φιλολογική συζήτηση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση νέο κόμμα εδώ, ένα νέο κόμμα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει να πάρει 40% όπως πήρε δηλαδή αυτός ο Μακρόν στη Γαλλία με την πρώτη. Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό ποτέ στην Ελλάδα? Πιστεύει κανείς ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Ούτε μία στο κάτω. Να μας βάλουν ξέρω σε κάνα ψυγείο και μας, μετά από 200 χρόνια να μας αποψύξουν. Δεν θα γίνει, δεν θα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει ο Άρης κανένα τίτλο μέχρι τότε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας αν θέλετε. Σταύρος. Σε ακούμε, Σταύρο. Καταρχήν έχουμε δύο καταστάσεις έτσι περίεργες. Στη μία εισηγείται το ιατρικό team και στην άλλη παίρνουν κυβερνητικές αποφάσεις. Ναι. Το να κλείνουν στη Θεσσαλονίκη και να μένουν ανοιχτά στην Αθήνα δεν νομίζω ότι είναι απόφαση του ιατρικού team. Δεν εισηγήθηκε κάτι τέτοιο. Της κυβέρνησης λέτε ότι είναι αυτή, ναι. Είναι απόφαση της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε
τους σκοπούς που αναγκάζουν την κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο. Βέβαια και εσύ, Σταύρο, και εσύ στον ελληνικό σου μιλάω, και εσύ ναι. δεν το ξέρεις, ούτε εγώ το ξέρω, υποθέτεις, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν βγήκε... Από τα σημεία όμως που δείχνουν, καταλαβαίνουμε πολλά. Επί παραδείγματι, δεν εισηγήθηκαν οι αρχαιολόγοι για το κλείσιμο του μετρό του σταθμού της Βενιζέλου. Ναι. Ήταν απόφαση του Μητσοτάκη. Ναι. Την ίδια στιγμή που γίνεται η γραμμή Αθήνα-Πειραιά, με την ίδια εταιρεία κόβονται οι πιστώσεις από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Δίνονται στην γραμμή Αθήνα-Πειραιά, αποπεραρτώνονται οι σταθμοί ο ένας μετά τον άλλον. Και ωραία. Από ό,τι λένε, σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμη η γραμμή αυτή. Στοπ λίγο, Σταύρο, ένα λεπτό. Για να κάνουμε συζήτηση. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ισχύει αυτό που λες. Ωραία. Το παίρνουμε σαν δεδομένο ότι ισχύει. Εδώ κανένας δεν με ενδιαφέρει και από το κυβερνό κόμμα. Λογικά από το κυβερνό πρέπει να είναι. Κόμμα, βουλευτής. Δεν το ξέρει αυτό που λες εσύ. Το ξέρει. Και γιατί δεν κάνει τίποτα. Το ξέρει ο Δήμαρχος. Όχι, ο Δήμαρχος. Το ξέρουν οι φορείς της πόλης. Ας το Δήμαρχο. Εγώ λέω. Θα τον αφήσω. Είναι ο πρώτος δημότης της πόλης. Σωστό. Και οφείλει να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών του Δήμου του. Ωραία. Σωστό. Όταν λοιπόν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση και μας αναγγέλει το στάσιμο των εργασιών του μετρό και δεν σηκώνει το Δήμος Θεσσαλονικαίων, δεν σηκώνονται οι υπόλοιποι Δήμοι να του πούν ότι εμείς και οι φορείς της πόλης, εμείς περιμέναμε να μας πέσει επί παραδείγματι ότι θα γίνει επέκταση του μετρό και στις δυτικές συνοικίες και στη Σύνδο και δεξιά και αριστερά. Και τι είναι αυτά που μας λες και να σηκωθούν να φύγουνε. Mm-hmm. Αλλά καθίσαν σαν υποτακτικοί. Ωραία. Δεν πρέπει να τους περάσουμε από το κόσκινο της κριτικής. Κριτική πρέπει να γίνεται πάντα. Εγώ την κάνω καλοπροαίρετα. Πάντα καλοπροαίρετα. Και εγώ την κάνω καλοπροαίρετα. Άκουσε με. Ούτε τους ξέρω ούτε με ξέρουν. Άλλο ρώτησα. Αλλά σαν πρώτος πολίτης του Δήμου έπρεπε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου. Εγώ λέω, πρόσεξε, ούτε ψεύτη θέλω να σε βγάλω, δεν το γνωρίζω αυτό το στοιχείο που λες. Λες ότι παίρνονται κονδύλια από το μετρό εδώ, διότι νομίζω είναι και η ίδια η εταιρεία, το Αττικό Μετρό είναι, έτσι. Που έκανε και το Μετρό, βέβαια. Ναι, που έκανε και την Αθήνα, κάνει και εδώ πέρα. Και όντως η Ολυμπιάδα της Αθήνας ήταν το 2004 και ακόμη γίνονται, μεγαλώνει το μετρό και πηγαίνει και σε άλλα μέρη. Και σωστά λέω εγώ πάει. Και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά όχι εις βάρος, αν γίνεται όπως το λες, εις βάρος Θεσσαλονίκης. Και λέω εγώ. Δεν βγήκε κανένας. Εσύ το ξέρεις. Εγώ παίρνω σαν δεδομένο, δεν το ξέρω, αλλά παίρνω. Δεν βγήκε κανένας να μας πει περί το αντιθέτου. Ναι. Μας μιλάνε τώρα για παρατάσεις. Ναι, άλλο λέω, Σταύρο, sorry, να τελειώσει την ερώτηση. Κατάλαβα. Αφού το ξέρεις εσύ, λογικά το ξέρουν, αν είναι αλήθεια, και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί κανένας δεν είπε τίποτα. Γιατί κανένας δεν μίλησε. Και εγώ πάω και λίγο πιο μακριά. Να φτάσουμε στο 2023. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε τα κονδύλια. Με το χρονοδιάγραμμα από περάτηση του μετρό. Ναι. Μετά επιστροφή πίσω. Αν δεν γίνει, λες μέχρι το 23. Ναι, δεν τα γνωρίζω. Αυτά τόσο βαθιά πολύ. Τι θα κάνουμε τότε? Θα πούμε ότι επειδή εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα λόγω της κατάστασης οικονομίας εξαιτίας του τότε κορονοϊού, τότε θα πούμε, έτσι θα πούμε, mm-hmm. θα πρέπει να τα αναλάβει ιδιώτης. Να με έξυπνο τρόπο πώς πηγαίνουν στον ιδιώτη. Γιατί ερχόμαστε στο flyway. Το Αττικό Μετρό τι είναι? Δεν είναι ιδιώτης, τι είναι? Όχι. Όχι. Τι είναι το Αττικό, του κράτους είναι? Βεβαίως. Α, δεν το γνωρίζω. Δεν τα γνωρίζω αυτά, sorry. Πάμε τώρα στον υπερυπτάμενο δρόμο. Βγαίνει ο Δήμαρχος προχθές σε κάποια εκπομπή και λέει ότι δεν θα κοστίσει τίποτε στο ελληνικό δημόσιο η κατασκευή του δρόμου αυτή, mm-hmm. γιατί θα το φτιάξει ο ιδιώτης. Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω, ο ιδιώτης δεν θα εισπράττει διόδια? Πώς θα κάνει την απόσβεση του κεφαλαίου του? Πάει αυτό. Το οικόπεδο που είναι κάτω από τον εναέριο αυτόν χώρο, η βάση των πελμάτων της στήριξης, δεν είναι δημόσιος χώρος? Τον αποζημιώνει, πληρώνει ενίκιο για αυτά? Φανταστείτε ένα δημοτικό οικόπεδο του Δήμου Θεσσαλονίκης, γιατί ο Δήμαρχος το είπε αυτό, και του λέω εγώ του Δήμαρχου, του ανταπαντώ, σε ένα δημοτικό οικόπεδο κάνω μια πρόταση εγώ να χτίσω μια πολυκατοικία, να πουλήσω τα διαμερίσματα και να πάρω το κέρδος. Θα το δεχθεί? Όχι, βέβαια, δύσκολο. Γιατί δέχεται λοιπόν τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου που δεν είναι της εταιρείας, αλλά είναι όλων μας, να μην αποζημιώνεται?
Ναι, αλλά ξέρεις τι τώρα, Σταύρο, ένα λεπτό, γιατί θέλω να το πω, θα το έλεγα εφόσον έκλεινες, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Λες κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω εγώ, πρόσεξε. Εγώ δεν λέω ότι λες ψέματα. Δεν τα γνωρίζω και είναι πράγματα που δεν νομίζω να τα γνωρίζω και δεν πάρα πολύ. Εκτός... Ναι, δεν τα γνωρίζω. Δεν έχω απαίτηση από κανένα να τα γνωρίζει. Ναι. Δεν έχω απαίτηση. Αλλά σαν πολίτες όμως, δεν πρέπει να είμαστε υπήκοοι και μόνο ψηφοφόροι. Όχι, βέβαια, όχι. Πρέπει αυτό... να είμαστε πολίτες με την έννοια της λέξης του πολίτη. Μα αυτό είπα και προηγουμένως. Λοιπόν, αυτό εννοούσα και εγώ. Άρα λοιπόν, στη συνταγματική τετραετία των εκλογών, πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά, να ενημερωνόμαστε. Σωστό. Και όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Να κρίνουμε ανάλογα. Συμφωνώ σε αυτό. Αυτό συμφωνώ. Θέλω να πάω και σε άλλο θέμα. Θέλω να πάω και κλείσε σε άλλο μόνο θέμα. Κλείσε μόνο με αυτό. Κλείνω με αυτό. Με τη Συμφωνία Αιγύπτου-Ελλάδος. Πήγαμε και εκείνα. Το 2015 ο γνωστός μας κύριος Συρίγκος βγήκε και είπε σε άθρο του στην Καθημερινή, εάν γίνει και περιγράφει ακριβώς αυτή τη συμφωνία, τέτοια τη συμφωνία, τότε είναι εις βάρος της Ελλάδος. Ο Συρίγκος σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένω να δω τη θέση του όταν θα έρθει για ψήφιση αυτή η συμφωνία στη Βουλή για έγκριση, τι θα κάνει. Τίποτα δεν θα κάνει, φίλτατε. Δεν ξέρω. Την πάπια θα δεν κάνει. Δεν ξέρω. Περιμένω να δω το άρθρο του στην Καθημερινή του 2015. Να σε καλά, Σταύρο. Ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, έκανα ένα σχόλιο. Θα πω, δεν θα πάρω άλλα τηλέφωνα. Είναι 11 και 10. Όχι ότι δεν θέλω να κάτσω, αλλά έτσι πραγματικά έκανα ένα σχόλιο για το μετρό. Βγήκε ο Σταύρος, επαναλαμβάνω. Τρίτη φορά θα το πω, το είπα και ενώ ήταν στον αέρα. Δεν λέω ότι αυτά που λέει είναι ψέματα. Ο άνθρωπος είναι πιο πολύ πολιτικοποιημένος, πιο πολύ ενεργός στα κοινά. Εγώ δεν είμαι τόσο, έως καθόλου. Πριν κάποια χρόνια δεν ήμουν καθόλου. Είπα, μίλαμε τα ίδια. Προκρίσεις, ούτε καν ενδιαφέρον και ψήφιζα σαν βλάξ που ήμουνα με άλλα κριτήρια, έτσι. Είμαι ένας βλάξ που ψήφιζε με άλλα κριτήρια. Δυστυχώς και η κρίση και όταν μεγαλώνεις και όταν βλέπεις διαφορετικά κάποια άλλα πραγματάκια σου βάζουν και δύο δράμια μυαλό στο κεφάλι σου και βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο αυτό και είπα για το μετρό, το οποίο είναι πραγματικά μια κοροϊδία και μισή, και την ανεχόμαστε. Αυτό είπα. Εγώ μίλησα για αντίδραση του κόσμου εδώ της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 16 χρόνια πάει και πάει, λέει, θα γίνει. Ανέκδοτο είναι πραγματικά. Ανέκδοτο. Οι άλλοι έχουν, δεν θυμάμαι πού, στην Πράγα που ήμασταν από το 1800 έχουν μετρό. 1890-1910. Εμείς 2020 δεν έχουμε μετρό. Μια ιδέα. Και μισό. Και 16 χρόνια δηλαδή, εγώ αν είχα, που είπα προηγουμένως, είχα ένα μαγαζί εκεί στην Εγνατία, εκεί που τους έχουν σαν ελεύθερους πολιορκημένους, θα έπαιρνα κάποια μπαζούκα σβλέκια και τους πυροβολούσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είπα ένα σχόλιο αγανάκτησης και βγήκε ο Σταύρος και εντάξει, το πήγε και είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε έτσι και φυσικά ούτε τα υιοθετούμε. Αν βέβαια είναι έτσι όπως τα λέει. Και το τελευταίο που είπες, λέει, τίποτα δεν θα κάνει ο συγκεκριμένος. Όπως αν είναι αλήθεια αυτά που είπες για τη χρηματοδότηση, δεν μιλάει κανένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εδώ για άλλα και άλλα δεν είπα, θα πούν για το μετρό, ρε φίλε. Οι άλλοι λέγανε δεν θα ψηφίσουμε μνημόνια και τα ψήφισαν. Και εσύ μου λες τώρα για το μετρό. Τίποτα, ο Μισθουλάκος να είναι και όλα καλά. Ευτυχία, η λέξη ευτυχία δεν υπάρχει. Μην λέμε τα ίδια παραδείγματα. Για σάμινα και. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη όταν συνοδεύεται από ένα παχυλό μισθό, ούτε ευθυξία υπάρχει ούτε τίποτα. Στους 100 ο μισός, ένας δύσκολα, ο μισός. Λοιπόν, κάτσε λίγο εδώ, να δω τι μου λέει ο φίλος. Ναι, μου λέει ο φίλος ο Σίμης, φίλε, λέει για την άποψη του Σταύρου, δεν συμφωνεί, τώρα το λέει διαφορετικά. Ειδικά λέει για τα κρούσματα, φίλε, έχουμε σαν Θεσσαλονίκη με μικρότερο πληθυσμό πενταπλάσια κρούσματα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Δηλαδή η Αθήνα είναι μια πόλη των 5 εκατομμυρίων και έχουν τα ίδια κρούσματα με εμάς που είμαστε του 1-1-200 τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, αυτό έχει λόγη που λέει Σίμη. Αλλά και πάλι ρε φίλε, εντάξει. Άντε, αυτό να το δεχτούμε. Αυτό τώρα με το. Θα μου πεις, πήγαμε από το ένα, από το μετρό, πήγαμε στο τέτοιο. Πήγαμε στα κρούσματα. Εντάξει. Είναι σωστό αυτό που λες. Και να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το σκέφτηκα. Δεν πήγε εκεί η σκέψη μου.
Ότι όντως η Αθήνα είναι μια πόλη 5 εκατομμύριων και εμείς ένα 200, πόσο είμαστε, ένα 300, δεν ξέρω τώρα. Έχουν αλλάξει και λίγο οι σχετισμοί, το δημογραφικό. Να πάρουνε, ρε φίλε, να πάρουν, αλλά να κλείνει τώρα στις 12 η ώρα, ψιλοκοροϊδία είναι. Δεν είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, δηλαδή ότι τότε πριν ανοίξουν καν οι καφετέρες, ότι θα πηγαίνει ο κόσμος 12 η ώρα. Θα φύγει από τον παράκι, θα πάει τώρα ειδικά καλοκαίρι. Θα πάει σε μια πλατεία, θα πάρει και τρεις μπύρες από ένα περίπτερο, ξέρω εγώ από ένα φορόλ, πώς λέγονται αυτά τα 24 ώρου κίνησης, αλλά 12 η ώρα τώρα και αυτά θα κλείνουνε. Υγειονομικού χαρακτήρα και αυτά θα κλείνουνε ή όχι. Τέλος πάντων, θα έχει εφοδιαστεί, θα πάει σε μια από χθες το γράφει. Χθες ήταν λέει στις πλατείες, δεν θυμάμαι που λέει στην Πάτρα, στο τέτοιο, μετά τις 12 η ώρα λέει, γέμισαν οι πλατείες. Θα φέρουν και δύο κασετόφρανα και κάνα αμάξι, για να δεις εκεί στις παραλίες, σαμουδιές, τα τέτοια. Καλοκαίρι δεν τον κλείνει στον αέρα, τον Έλληνα. Και φάνηκε ότι τελικά αποδείχτηκε ότι αυτό που πραγματικά κάναμε το χειμώνα ήταν διότι ήταν χειμώνας. Έτσι. Δύσκολο να τον κλείσει τον Έλληνα το καλοκαίρι. Και εγώ δεν λέω να μην τον κλείσει, αλλά 12 η ώρα τώρα. Κάτω τουλάχιστον μία η ώρα. Δηλαδή τώρα αυτό το μάτς πάει στην παράταση, τον άλλον τι θα τον πεις. 12 η ώρα σήκω από την καφετέρια που το βλέπεις. Και διαβάζω φίλο που έχει μαγαζί, γράψαν δύο μαγαζιά, λέει 12 και 4 λεπτά. Όταν του λες 12 να είσαι κλειστά, σημαίνει ότι πρέπει να κλείνει από τις 11.30, έτσι. Εντάξει, να υπάρχει λίγο κοινή λογική. Αν θεωρείς ότι υπάρχει πρόβλημα, κάνε lockdown. Αυτό λέω. Δεν μπορεί, δηλαδή μετά τις 12 δίνεις και επιχείρημα στους άλλους που θεωρούν ότι όλο αυτό είναι μια κοροϊδία, να σου πούν πολύ σωστά μετά τις 12 δεν κολλάει ο ιός. Εντάξει, για το συνωστισμό λέμε και άλλα. Α, 12 η ώρα τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. 12 η ώρα. Α, πάει τώρα, βάλει ένα γκολ Νεϊμάρ και εγώ έχω παραγγείλει, πήρα 12 παρά 10. Γιατί θα πάει η παράταση και μου πει σήκω φύγε. Πώς θα γίνει αυτό τώρα. Εντάξει. Είπαμε. Κοινή λογική. Κοινή λογική. Αν υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, κάνε lockdown. Δεν γίνεται όμως να κάνεις lockdown, έτσι. Δεν γίνεται. Το είπε και πριν καμιά εβδομάδα ο Πρωθυπουργός. Δύσκολα. Δεν μπορούσε να το πει βέβαια, αλλά το εννοούσε. Ήταν πως ήταν στα Mickey Mouse η σκέψη από πάνω, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά lockdown δεύτερο. Όσοι είναι να πεθάνουν, θα πεθάνουν. Αυτό πήγε να πει. Το σκέφτηκε, αλλά δεν μπορούσε να το πει, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, το βαρύναμε στο τέλος λίγο. Εντάξει, καλό είναι και αυτό να γίνεται. Δεν είναι μόνο πάω και άρεση η ζωή μας. Και ιδιαίτερα τώρα αυτά που γίνονται μέσα στο 2020, πραγματικά αυτός ο χρόνος να δω πραγματικά, θα βάλω η τηλεόραση ή αυτά που ποιοι δώσαν ευχές. Για αυτό το χρόνο, το 2020, θα ήταν πολύ καλή χρονιά. Πολύ, πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ χειρότερη χρονιά και ακόμη δεν έχει τελειώσει, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Μόνο ένας πόλεμος, κάτσε να χτυπήσω ξύλο. Έμεινε. Σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες, κορονοϊοί. Ευτυχώς δεν πήρε ο ΠΑΟΚ τίποτα. Κάτι είναι γι' αυτό. Ένα θετικό. ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα την κλείσω σήμερα την εκπομπή. Επαναλαμβάνω, λίγο στο τέλος, τελευταίο 20 λεπτό, βάρνε και λίγο έτσι. Τι κάνεις βρε χαμάλι, τι κάνεις ρε άμπαλε, τι κάνεις ρε... Η Ντέγια από τη Βραζιλία, τι κάνεις. Καταλάβατε για ποιον. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την συμμετοχή και την ακρόαση σήμερα πιο νωρίς, 11 και 4. Αύριο, πρώτο Θεός, στις 9 η ώρα ξανά Ράδιο Μαρμίτα, πιθανότατα με το Στέλιο. Παρασκευή θα έχουμε εδώ τον Θόδωρο, τον φίλο από τη Γερμανία που τον είχαμε και χθες, και πραγματικά Παρασκευή μπορούμε να πάμε και 12 και 1 η ώρα όσο θέλετε, αρκεί να υπάρχει συμμετοχή, έτσι. Μια που κρίνουν και 12 η ώρα που να πάμε και 11 να φύγουμε, δηλαδή εδώ που να πάω εγώ. Μόλις πάω κάπου να κάτσω να πιω μια μπύρα θα μου πει σήκω φύγε. Άρα Παρασκευή, πρώτο Θεός, με τον Θόδωρο θα το πάμε μέχρι τα ξημερώματα. Άμα μας στείλετε και κανένα πατσά ποδαράκι, κάθομαι και μέχρι τις 4 η ώρα, δεν έχω πρόβλημα. Θα γίνω Γιώργος, ένας μικρός Γιώργος Αγόρας. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλον τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Για άλλη μια φορά συγκεκριμένη εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο στις 9 η ώρα, πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Δεν έχω να σας ευχηθώ παρά να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα ξεκινήσουν οι εκπομπές σε επανάληψη.
Όσοι χάσατε τις πρωινές εκπομπές, έχετε την ευκαιρία να ακούσετε για να μάθετε αυτά που δεν μπορούσατε να μάθετε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά. Καλό βράδυ.